Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Απόγευμα, Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 και μόλις τώρα ξεκινάει ένα ακόμα επί του πιστηρίου, θα είμαστε μαζί με τον Μάκη Κουρί για τις επόμενες δύο ώρες. Λοιπόν. Καλησπέρα καταρχήν και προχωράμε στα συνήθη βήματα που πάντα είμαστε οδηγού κοντά σας. Και ξέρεις, χαμογελάω τώρα γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε στο στούντιο και δύο μαζί βέβαια, με τις αποστάσεις που πρέπει να έχουμε. Για τους κανόνες υγιεινής και προστασίας. Μόνο σηματοπλέγματα υπάρχουν. Μόνο σηματοπλέγματα. Λοιπόν, είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να ενημερώνουμε τον κόσμο καλά, να αναδεικνύουμε τα καλά, να αναδεικνύουμε τα κακό σε κείμενα, ώστε όσο μπορούμε να πιέζουμε για να διορθώνονται και να έχουμε αυτή την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τους τηλεθεατές μας. Στο 210-3489-008. Να είναι καλά πληροφορημένοι. Αυτό και αυτό. Οι φίλοι μας που μας ακούν, παρακολουθούν. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι ποτέ δεν τους είπαμε κάτι που δεν ήθελε. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δώσουμε τις πληροφορίες μας και να συνδεθούμε με τους καλεσμένους μας, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον γραμματέα του Μέρα 25, που πιστέψτε με, θα πούμε πολλά. Και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, θα βγάλουμε και ειδήσεις. Θα πούμε πολλά για την οικονομία, θα πούμε πολλά για την επόμενη μέρα στην οικονομία εν μέσω πανδημίας. Είναι σημαντική. Τι θα κάνει, ναι. Αν χρειαστεί, λες, να βάλει πλάτη. Εγώ πάντως το λέω από τώρα. Θα τον ρωτήσω και για όσο είπε ο Γιάννης Μπουτάρης. Λοιπόν, και ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν έμασα τα λόγια του, θα απαντήσει όλα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πριν πάμε στους καλεσμένους μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Πρωτού πάμε στα πολιτικά να πούμε ότι ο Σωτήρης Κιώδας ανακοίνωσε μόλις δύο νέα κρούσματα. Ικανοποιητικό πάρα πολύ αυτή η είδηση. Να πούμε όμως ότι ακόμα δεν μετράμε την περίοδο των πλατιών που ο κόσμος συγχρονιζόταν στις πλατείες ή όταν είχαμε τα υπαίθρια πάρτι με τα takeaway ποτά. Αυτό θα το μετρήσουμε τα επόμενα 24 ώρα. Αλλά τα δύο κρούσματα και οι 24 συνάδελφοι μας, οι οποίοι είναι μόνο στις ΜΕΘ, είναι ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός. Είναι μια θετική χώρα, είδηση. Με την αναλογία του πληθυσμού της. Και βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ότι θα μπορούσαν και άλλες χώρες να είχαν λιγότερα θύματα και λιγότερους νοσηλευτές. Πάντως η αλήθεια είναι, Μάκη, ότι εμείς πήραμε τα μέτρα πολύ γρήγορα. Δύο εβδομάδες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ νωρίτερα και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που βέβαια τώρα τρέχουμε, η κυβέρνηση δηλαδή, για να κερδίσει τη μάχη στο οικονομικό επίπεδο. Το οποίο όμως δεν είναι εύκολος ο δρόμος αυτός. Όχι απλώς μαραθώνιος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει και στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, ο τουρισμός σε τι επίπεδο θα πέσει. Mm-hmm. Και οι πληροφορίες όλες είναι ότι θα είναι μια μεγάλη σύρρυκνωση. Γι' αυτό και η δήλωση του κ. Πέτσα σήμερα του κοινωνικού εκπροσώπου, ότι ξεκινάμε από το μηδέν για τον τουρισμό μας. Αυτό τι σημαίνει, Μάκη? Ότι πλέον όλα είναι ανοιχτά, όχι ανοιχτά. Μάλλον είναι αποφασισμένα να μην διακινδυνεύσουν κρουαζερόπλια, αλλά και κόσμος που αγαπάει την Ελλάδα και την έχει σαν ως το όνειρό τους. Αλλά είναι προηγείται η υγεία του κάθε πολίτη. Mm-hmm. Και μάλιστα προχθές που έφυγα ένα ζευγάρι από την Κύπρο, είπαν ότι ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχει τέτοια περιοχή, τέτοια χώρα. Αυτό είναι το καλό. Η ουσία είναι, Μάκη, πώς από εδώ και πέρα θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά και τι κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση για να γυρίσει το παιχνίδι στην οικονομία. Επειδή είσαι έμπειρος. Είναι καλό, διότι οι επιπτώσεις του τουρισμού θα είναι τραγικές. Δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην ακουμπάει ο τουρισμός. Και έμεσα και άμεσα, έτσι. Εποχικοί εργαζόμενοι 1η Απριλίου περίμεναν να δουλέψουν. Ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά θέρετα, κέντρα διασκέδασης, beach bar, στην Κεφαλονιά. Πόσους τουρίστες, ειδικά από Ιταλία, από Μεσόγειο, μαζεύει. Λοιπόν, το λέω αυτό που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σου. Θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι όσον αφορά τον τουρισμό. Για να κάνω αυτή τη δήλωση ο κ. Πέτσας, να πει ότι οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν είναι πολύ άσχημα. Ερώτηση. Επειδή είσαι από τους πλέον έμπειρους, και δεν το λέω τώρα αυτό επειδή είμαστε μαζί εδώ, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, εκδότης εφημερίδας Το Παρόν. Θα φτάσω εγώ εκεί πέρα, δεν το λέω τυχαία τώρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πας να μου ξεφύγεις. Βλέπεις εκλογές, βλέπεις ένα σχηματισμό? Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα χρησιμοποιεί κάποια κυβέρνηση όταν τα βλέπει να τρίζει καρέκλα. Και εγώ δεν έχω την αίσθηση από ό,τι μπορεί μέχρι τώρα. Mm-hmm. Τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.
βέβαια είναι το θέμα της απεισαλλογής μέχρι πότε ισχύει. Συμπληρώνεται ο χρόνος. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολλοί που διαφωνούν. Διότι θα πει κάποιος και με το δίκιο του, και ο τελευταίος που είδες, ότι εκμεταλλεύεσαι την κατάσταση για να ξανακερδίσεις μια εκλογή. Και γι' αυτό ο κ. Γραμμένος, όπως είπαμε πριν στο διάλειμμα, ότι σε μια συνέντευξη του Σανέα είπε ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές, οι πρόορες εκλογές ήταν τραγικό λάθος. Κοίταξε όμως τώρα, βγαίνει ο Πεκραμένος, είναι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Βγαίνει επίσημη διαρροή εχθές ότι ανασχηματισμός εν μέσω πανδημίας δεν γίνεται. Εγώ διαβλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Όλες τις πληροφορίες λένε αυτό που είπες πολύ εύστοχα, το ανέλησες, ότι ο Πρωθυπουργός εκλογές δεν θέλει. Θεωρεί ότι θα κερδίσει το στοίχημα με την οικονομία. Ξέρει ότι θα είναι μεγάλη ύφεση, αλλά επιδιώκει και με τουλάχιστον τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, θεωρεί ότι το 2021 θα έχει μεγάλη ανάπτυξη, οπότε θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Την ίδια ώρα όμως, κακά τα ψέματα, κάποιοι υπουργοί, Μάκη μου, που ξέρουν και οι ίδιοι τις αριθμίες που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιά τους, έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Γιατί σου λέει, για να συζητείται ο ανασχηματισμός, θα γίνει. Κλείνει και ένα χρόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Νομίζω ότι οι διαπιστώσεις από το τσεκάπ που γίνεται στο Μαξίμου έχουν διαπιστώσει ότι κάποιοι υπουργοί δεν τα κατάφεραν. Αυτό που το πας. Έχουν μείνει στον δρόμο. Ναι. Ακόμα χάνε, ενδεχομένως ότι έχουν αλλάξει κάποια θέση που νόμιζα ότι μόνο η καρέκλα φτάνει. Τελικά δεν φτάνει. Και ξέρετε τι γίνεται, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στον κύριο Χατζη Θεοδωσίου που μας περιμένει. Ότι ο κορονοϊός, όλη αυτή η κρίση με τον κορονοϊό, ανέβασε τις μετοχές κάποιων υπουργών και τις κατέβασε κατακόρυφα κάποιων άλλων. Ενώ μέχρι τότε κάποιοι ίσως τα πηγαίναν καλά, φάνηκε το κενό τους, να μπούμε μέσα ονοματολογία. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Γιάννη Χατζη Θεοδωσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα κύριε Κουρή, καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα. Γιάννη μου, αρχίζουν οι κατσαρόλες να βράζουνε. Κατσαρόλες εννοώ, εστίαση. Άκουσα και τον πρόλογο που είπατε, ο τουρισμός είναι το 30% του ΑΕΠ. Άρα φαντάζομαι λέτε για την εστίαση μιλάμε. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το 30% τουλάχιστον των επιχειρήσεων δεν θα ανοίξει καθόλου. Όπως το προσθετικό που λέμε σήμερα είναι δεν θα ανοίξει και το 40% των ξενοδοχείων, να θυμίσουμε. Γιατί έχει άμεση εξάρτηση. Το 40% των ξενοδοχείων. Ναι, των κλινών στην Ελλάδα. Και νομίζω είναι αυτονόητο ότι αν δεν δούμε την πορεία του τουρισμού, αυτά τα δύο έχουν πολύ άμεση συνάφεια. Φαίνεται ότι εάν δεν υπάρξουν μέτρα ή αν δεν αποδώσουν οι πολιτικές που θέλει να κάνει και ο Πρωθυπουργός για συμφωνία μεταξύ χωρών, τα αποτελέσματα θα είναι αυτού του τύπου, όπως τα είχαμε προβλέψει και ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Είναι θέμα συμφωνιών ή ο πολίτης που έχει προγραμματίσει άλλων χωρών να έρθει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα μετά τον κορονοϊό και εκεί που θα πήγαινε κάποιος άλλος θα πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε αλλού. Βάζει πάνω από όλα, Γιάννη μου, τη ζωή του. Γιατί να διακινδυνεύσει. Γιατί να διακινδυνεύσει. Ότι μπορεί να μην συναντηθώ με τον κορονοϊό. Αλλά αν... Συμφωνώ. Οι οδηγίες των χωρών όμως παίζουν καθοριστικό ρόλο. Άρα εμείς περιμένουμε και αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Και είναι μια ασφαλής χώρα. Να υπάρχει η ψυχολογία η κατάλληλη. Γι' αυτό και επιθυμόμαστε όσο γίνεται πιο βόρεια σε Σουηδούς, σε Νορβηγούς, λίγο σε Γερμανούς. Γιατί η μεγάλη αγορά μας πάντα, θυμίζω, είναι Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν έχουν φανεί στο φως ότι θα προχωρήσουν σε μαζικό τουρισμό στη χώρα μας. Και γιατί να μην κρατήσουν και τους τουρίστες στο εσωτερικό τους αυτές οι χώρες, να μείνει εκεί το ευρώ. Γιατί διαπροσπάθηκε η Γερμανία. Φέτος μείνετε στη Γερμανία να κάνετε τουρισμό. Όταν βγαίνει η πρόεδρος Κομισιόν πριν ένα μήνα και λέει φέτος μην κάνετε διακοπές, μείνετε στις χώρες σας και μετά τα μάζεψε, καταλαβαίνετε πού το πάνε και ξεχάσετε αυτά που λένε για την Ευρώπη. Κάθε φορά. Εντός συνόρων. Κύριε Χατζηδοδοσίου, πείτε. Ναι, ναι. Γιατί, αιτιολογώ γιατί δεν θα ανοίξει μεγάλο μέρος της εστίασης και των ξενοδοχείων. Εκεί θα πήγαινα. Αφορά τα ξενοδοχεία. Ναι. Είναι σημαντικό. Ξέρετε, έρχεται ένας ταξιδιώτης σε ένα ξενοδοχείο και παρουσιάζεται κρούσμα κορονοϊού. Το ξέρουν ταξιδιώτες αυτό, ειδικά των χωρών. Θα πρέπει να μείνει 15 μέρες σε καραντίνα στο ξενοδοχείο. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ένα εστιατόριο παρουσιάζεται ένα κρούσμα, κλείνει 15 μέρες. Όλα αυτά είναι αρνητικοί λόγοι για αυτό που δημιουργείται. Δεν σημαίνει, και πρέπει να πω ότι θεωρώ χαρά μας και σαν επιμελητήριο, ότι πείσαμε την κυβέρνηση να ανοίξει η εστίαση μια εβδομάδα νωρίτερα με τα προβλήματα που έχει. Και επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα να πω ότι φάνηκε ότι από την επιστρεπτέα προκαταβολή, από το ποσοστό που μπήκε που ήταν μικρό, το μισό από αυτούς που μπήκαν τελικά δεν το παίρνουν.
και παίζει ρόλο για την άξονα επιχειρήσεων, δηλαδή για το κεφάλαιο κίνησης. Γιατί δεν το πήραν. Δεν το πήραν γιατί έχει δύο όρους μέσα που σου ανακαλύψαν όλοι μετά. Ένα, αν πάρεις τα χρήματα αυτά και μια δόση δεν την πληρώσεις, τότε μπλοκάρω τη λογαριασμή σου. Δεύτερο, πρέπει να κρατήσεις το ίδιο όπως. Αυτοκτονή μόνη τη. Αρνητική λόγια να τα πάρουν. Αν θυμάστε, πρόεδρε, το λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα. Το θυμάστε. Εδώ ήμασταν μαζί. Μαζί με τον κύριο Βαρουσάκη. Το φορτεχνικό που λέγαμε. Γιατί δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Γιατί δεν φεύγουν τα λεφτά. Με όλες τις προϋποθέσεις που βάζουν για λειτουργήσει των μαγαζιών της εστίασης, πόσο κόστος θα αυξηθεί, το κόστος θα αυξηθεί στο μαγαζί. Κοιτάξτε. Λιγότερα καθίσματα, λιγότεροι πελάτες. Έχω ένα μαγαζί. Ναι, έχω ένα μαγαζί και έχω 5 υπαλλήλους και κάνω τροφοδοσία. Πρώτον, δεν ξέρω πόσος κόσμος θα είναι τελικά στο μαγαζί μου. Πολύ βασικό. Δεύτερον, αν συμβεί το κρούσμα, τότε τεινάζεται όλο στην αέρα. Γιατί και χάνω την τροφοδοσία που έχω κάνει και πληρώνω τους υπαλλήλους. Τρίτον, πολύ βασικό, με τα τραπέζια, με τον τρόπο που μπήκανε, ανάλογα το αν μπορείς να κάνεις επέκταση ή όχι, παίζει ρόλο στο πόσους μπορείς να εξυπηρετήσεις. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω τον παραλογισμό που συνέβη το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος πήγε στις παραλίες. Και το παράλογο ήταν δεν άφησαν να λειτουργήσουν τα μπαρ. Δηλαδή αυτός που θέλει να πάρει ένα νερό, επιτρέψτε μου να πω, Μάκη, δεν πήγαινε έξω στο παιδί του να τα πάρει. Δεν γινόταν συγχρονισμός και συνοστισμός εκεί. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να λυθεί άμεσα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή βοηθάς με πολιτικές να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Τώρα στο ταβέρνα ή στο μαγαζί, όταν του περιορίσεις το 40 ή 50% το χώρο των τραπεζιών και δεν ξέρει πότε θα έρθουν, τότε μπορεί αυτή η σχέση του κόστου που έχει με τη λειτουργία του να είναι δυσανάλογη και τελικά να μην το ανοίξει. Αυτή είναι, λέω, ό,τι μας μεταφέρουν εστιάτορες. Γιάννη, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Με τα κόκκινα δάνεια, πού βρισκόμαστε? Πάρα πολύ καλό. Πολύ έξυπνο. Ο Ηρακλής λένε ναι, ότι παραπέει. Ότι μάλλον... Ο Ηρακλής κατέπεσε. Ο αρχαίος Ηρακλής, πέρα με τον Ρόπαρο, θα έρθει και θα μας κυνηγάει. Ο Ηρακλής και 10 άθλοι θα είναι αυτός ο Ηρακλής που περιγράφετε εσείς με τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν. Έχει καμία διέξοδο. Ο αριθμός των κόκκινων δανείων, θυμίσω, αυξήθηκε και αυτή την περίοδο κατά πολύ. Η ουσία είναι πώς αντιμετωπίζει τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της το πτωχευτικό δίκαιο που δεν είμαστε αρνητικοί, όπου μέσα από τη διαδικασία του πτωχευτικού δικαίου, όποιος δεν μπορεί να πληρώσει, ουσιαστικά με το τίμημα που λέει παρακάτω, το τίμημα είναι ό,τι ο περιουσιακό στοιχείο το παίρνει, το δίνει πίσω. Τώρα, αυτούς που μπορούν όμως να τα δώσουν, θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις 120 δόσεις, να ξαναρθούν στην επιφάνεια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Το βάθος δείχνει ότι με το πτωχευτικό κώδικα και με την προσέγγιση της πρώτης κατοικίας που σταματάει 31 Ιουλίου, ότι πάντα γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Ο Μιλιτάνη τώρα για 8 μήνες να το παρατείνουν. Για αυτούς που είχαν δώσει και είναι συνεπείς. Αυτή η προϋπόθεση ήταν συνεπείς. Στα κυριακά τη γραφή. Εδώ, Μάκη, μου να σου πω το ίδιο πράγμα που λες για τα κόκκινα δάνεια συμβαίνει και με τη ρευστότητα. Αυτός που είναι συνεπής μπορεί να βρει λεφτά. Αλλά αυτός που δεν ήταν συνεπής λόγω των 10χρονων κρίσης, που είναι πάνω από το 50%, ούτε ρευστότητα παίρνει, ούτε θα λειτουργήσει την επιχείρηση και δεν θα πληρώσει και το κόκκινο δάνειό του. Αυτά πάνε αλυσίδα, είναι μαζί. Γι' αυτό και η λογική για τα προστοβαρή μέτρα σήμαινε οριζόντια σε όλους, γιατί όλες πρέπει να τους αφήσει να επιβιώσουν. Μάλιστα. Θυμίζω ότι λίγο... με τη σημερινή πραγματικότητα, δηλαδή με την ύφεση 10% μείωση του ΑΕΠ που είπε και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, μιλάμε, το ξαναθυμίζω, για πάνω από 100.000 μέχρι το Σεπτέμβριο να κλείσουν και πάνω από 250.000 ανέργους. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, γιατί θέλω να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και τι γίνεται με την επιδότηση εργασίας. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει νέα συζήτηση και ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Θα έχουμε τον οικονομολόγο τον κύριο Κώστα Μελά για να δούμε και την επόμενη μέρα της οικονομίας, την μεγάλη εικόνα και τι σημαίνει όταν λέμε ότι έρχεται ύφεση. Γιατί ο κόσμος ακούει ύφεση, ακούει νούμερα, αλλά πρέπει να καταλάβει τι σημαίνει και στη τσέπη του η λέξη ύφεση. Κλείνοντας, κύριε Χατζηδοδοσίου. Πολλοί συνάδελφοί σας, την επόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου, από τον χώρο της εστίασης, δεν θα ανοίξουν καν? Ναι, δεν θα ανοίξουν. Βεβαίως, εμείς ευχόμαστε να ανοίξουν όλοι και μακάρι να αλλάξουν γνώμη, να δούνε γιατί παίρνουν ένα μεγάλο ρίσκο. Αλλά εμένα στην άποψή μου και δείτε γενικά τις νησιώτικες περιοχές. Από αυτό μαζί που δεν θα ανοίξουν, τι ναι, ποσοστό, ναι. Πόσες χιλιάδες ανοίξει θα είναι? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Μπορώ να σας πω ότι αν κάνουμε μια ανάλυση ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης είναι κάπου 300.000 μαζί με τις οικογένειες τους 400, άρα βγάζετε το συμπέρασμα ότι ένας αριθμός 100 με 120.000 εργαζόμενοι δεν θα λειτουργήσουν. Βέβαια, γιατί άμα είναι το 30% τουλάχιστον, είναι 100.000 μάνι-μάνι χωρίς οικογένειές τους. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι αυτονόητο. Μα αντιλαμβάνεστε ότι στην νησιωτική Ελλάδα με τουρισμό 0 σήμερα δεν είναι λογικό ότι δεν θα ανοίξουν. Δηλαδή, δεν είναι παράλογο ότι ένας αριθμός δεν θα ανοίξει. Γιατί στα νησιά τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε? Εκεί να δείτε τι γίνεται στα νησιά.
Έχει μόνο τα ντόπια μαγαζιά που θα ανοίξουν. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές στο Λέγκα στην Ελλάδα που ζουν μόνο από τον τουρισμό, τον ξένο. Σας περιμένω. Φέτος είναι μειωμένος ή μηδενικός. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Κώστα Τσουκαλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Χατζηθοδοσίου, για να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, γιατί σηκώνει πολλή συζήτηση και κουβέντα. Καλησπέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα Τσουκαλάς, φίλος εκπομπής νομικός και εργατολόγος. Κύριε Τσουκαλά, πάμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει επιδότης εργασίας. Ο κύριος Χατζηθοδοσίου το ξέρει, αλλά τον κρατάω και θέλω να τον ρωτήσω τι θα γίνει με το προσωπικό των επιχειρήσεων, των εταιριών. Πάμε να ακούσουμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι καλά, πρόεδρος, γιατί βλέπει τι γίνεται στην αγορά και μεταφέρει και την εικόνα της αγοράς πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ θα έρθει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα έρθουν τα κονδύλια. Είναι 1,4 δις έως τώρα, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται να φιλοδοξεί και αυτό διαρρέει ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,5 δις σαν ενίσχυση. Και είναι μια ενίσχυση η οποία θα κατευθυνθεί σε κάποιες κατηγορίες που θα είναι αφενός εργαζόμενοι συγκεκριμένων επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να κρατάνε εργαζομένους σε αναστολή και μετά τον Ιούνιο, θα είναι όμως η μειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών. Ναι. Θα είναι οι εργαζόμενοι, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία η οποία μπαίνει σε σύστημα εκπεριτροπής απασχόλησης, γιατί όπως ξέρετε αρχής γενομένης από τον Μάιο επιτρέπει τη διατήρηση σε αναστολή του 60%, υποχρεώνει να επανέλθει το 40%, αλλά αυτό το 40%, το μισό τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω, έχει δικαίωμα ο εργοδότης μονομερός να το θέσει σε σύστημα λειτουργίας με προσωπικού ασφαλείας, έτσι λέγεται το νέο εκπεριτροπή σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι εργάζονται μισές μέρες το μήνα και λαμβάνουν το μισό μισθό. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος Κώστα παίρνει 800 ευρώ, στο τέλος θα πάρει 600, για παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ ακούγονται πολλά. Το Υπουργείο μόνο μπορεί να έρθει να μας πει. Αλλά αυτά που διαρρέουν είναι αυτά που θα υπάρχει. Όχι, μιλάμε, θα Κώστα, υπάρχει μιλάμε για το σύστημα αυτό που το κράτος του 60% υπάρχει, περίπου. Ναι, του μισθού αυτό θα που αφορά. Κώστα, δηλαδή, στα 1000 αφορά, ευρώ, Κώστα, Κώστα, το μάκι. Κώστα, άκουσε λίγο το μάκι, κάτι να πει για να το απαντήσει. Αφορά το δημόσιο ή και το ιδιωτικό τομέα. Γιατί κάποιες πληροφορίες, κάποια δημοσιεύματα σήμερα λένε ότι 50% θα πληρώνει το δημόσιο τους εργαζόμενους και το άλλο μισό θα το πάρει από το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, αρχικά αφορά τον ιδιωτικό τομέα, άρα λέει ότι καλύπτει εκείνους που είναι σε εκπεριτροπής, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι στους μόνιμους υπαλλήλους, ούτε στους αορίστου χρόνου, αλλά στους συμβασιούχους. Εκεί είναι πιθανόν η κυβέρνηση δεν το επιβεβαιώνει. Μας δίνεις είδηση. Είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους συμβασιούχους. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμους υπαλλήλους. Δεν θα μπορούσε και να σταθεί. Όχι, κάνεις ορθό διαχωρισμό, Κώστα, σε σχέση τώρα με αυτό που σε ρώτησα, γιατί είναι εδώ και ο Χατζηθοδοσίου πριν τον αποχαιρετήσουμε. Κάποιος παίρνει 1000 ευρώ, θα πάει στα 700 από τις διαρρώσεις που υπάρχουν. Αν παίρνει 1000, θα πάρει 500 τον εργοδότη και μάλλον 300 από το κράτος. Άρα σύνολο 800. Γιατί 300 από το κράτος, γιατί 300 από το κράτος και όχι 500 από το κράτος? Γιατί μάλλον η αναπλήρωση θα πηγαίνει αναλογικά περίπου στο 60% με ανώτερο κατόφλι τα 600. Από αυτό το πρόγραμμα το 1,5 δις εννοείς, Κώστα? Του 1,5 έως 2,5. Αλλά από αυτό το πρόγραμμα θα είναι και η εκπεριτροπής, θα είναι και ο τουρισμός, θα είναι από ό,τι φαίνεται και εκεί. Η Εθνέα των Συνταγτών είχε χθες τίτλο «Μισή δουλειά, μισός μισθός και στο δημόσιο». Εντάξει, βέβαια, η κυβέρνηση το είπε ότι δεν ισχύει το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα αφορά, όταν λέμε δημόσιο, το στενό δημόσιο, τους μονίμους υπαλλήλους. Θα αφορά, μάλλον θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα, όλα τα έχουμε δει. Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Κύριε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα, αν στο δημόσιο αυτό εφαρμοστεί, θα αφορά κυρίως τις συμβάσεις οι οποίες είναι είτε συμβάσεις έργου είτε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κύριε Χατζηθεδοσίου, σε σχέση τώρα με αυτό που μας αναλύει ο Κώστα Τσουκαλάς, φαντάζομαι από τη μία είναι μια ένεση για τις επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη, το ακούτε κι εσείς, θα χάσουν μισθό οι εργαζόμενοι. Μαζί με την απάντηση αυτή, Γιάννη, και άλλη μία θέλουμε. Υπήρξε δημοσίευμα της Καθημερινής που λέει παγώνουν οι μειώσεις έμφυα και εισφοράς αλληλεγγύης που είχε προγραμματιστεί για φέτος, πάνε του χρόνου. Ναι, είναι μια είδηση, Μάκη μου, δεν έχει βγει επιβεβαιωθεί και τα δύο. Περιμένουμε ανακοίνωση. Να σας πω είδηση. Οι πληροφορίες μου λένε ότι μέσα στη βδομάδα και μάλιστα μέχρι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για τα τουριστικά, για την τουριστική βιομηχανία. Θα κάνει και για αυτά. Και για τις θέσεις εργασίας θα κάνει. Για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είναι έτσι που θα είναι
Ο κ. Σουκαλάς είναι εξαιρετικός, τα ξέρει πολύ καλά. Εγώ να προσθέσω, είναι δεδομένο ότι αξιοποιηθεί και για συμβασιούχος από το δημόσιο και από τους δήμους, και αυτό είναι αλήθεια. Και ασφαλώς με ρωτάτε ποια είναι η άποψή μου. Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, με όλα τα προβλήματα που έχει ο Σιαδήμας, εγώ το θεωρώ θετικό στοιχείο να υπάρξει, γιατί πρέπει να δούμε ότι 11% ύφεση μιλάμε μέχρι το Σεπτέμβριο και δεν θέλουμε να σκεφτούμε καν το σενάριο ότι ο κορονοϊός θα μας ακολουθήσει μετά από 6 μήνες. Άρα κάθε ρευστό που παίρνει στη χώρα, αυτά και τα 2,5 δις, τα αποτελέσματα για μένα είναι πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Αιμοδότης είναι. Ασφαλώς. Λοιπόν, και θέλω να λέμε τα πράγματα ότι έχουν μια τέτοια λογική. Γιάννη Χατζηθοδοσίου, μισό το Κώστα, να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη Χατζηθοδοσίου. Έρχεται ο Κώστας Μελάς, φίλος εκπομπής και οικονομολόγος, για να συνεχίσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, πρόεδρε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Κώστα, για πες αυτό που έλεγες. Είπε ο Μάκης ότι δηλαδή φαίνεται η μείωση του ένφια να μην προχωράει. Ναι, φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα να υπάρξει μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, δηλαδή να ελαφρυνθεί το μη μισθολογικό κόστος των εργοδοτών και το κονδύλι το οποίο θα πήγαινε προς τη μείωση του ένφια να κατευθυνθεί προς τη μείωση των ασφαλιστικών είναι εισφορών. Είναι αυτό που μας λες. Αυτό με τις ασφαλιστικές εισφορές ευνοεί τις επιχειρήσεις, εταιρείες ή τους εργαζόμενους? Ευνοεί τις επιχειρήσεις, γιατί αφορά το κομμάτι, αφορά και τους κερδίζουν και οι δύο. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα τις μειώσει. Θα μειώσει ένα μέρος μπαίνει στον ιστό, ένα μέρος του εργοδότης, βέβαια παίζει ρόλο μελλοντικά στη σύνταξη των εργαζομένων αρνητικών. Είδες όμως τι είπε ο Κώστας Σουκαλάς τώρα, ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη σύνταξη μετά από κάποια χρόνια, έτσι δεν Κώστα? Έτσι είναι. Άρα όλα πάνε προς τα κάτω, δεν πάει τίποτα προς τα πάνω. Μα νομίζω ότι σήμερα ο υπουργός ο κ. Σταϊκούρας είπε ξεκάθαρα, έρχεται ύφεση, έρχεται συρρήκνωση του μέσου εισοδήματος, έρχεται ανεργία. Τα είπε ξεκάθαρα. Δεν κρύβεται. Το βασικό όμως είναι αν υπάρχει πολιτικές που να καλυστερήσω, αυτό να το ανασχέσουν να καλυστερήσω περαιτέρω. Τον Κώστα Μελά, οικονομολόγος. Για ολοκλήρωσε Κώστα Τσουκαλά για να πάμε στον κύριο Μελά μετά. Ότι η αύξηση το να δοθεί ένα μεγαλύτερο εισόδημα στους εργαζομένους. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο, αυτό το μήνα θα μπουν 300-400 σε κύριους που είναι σε αναστολή. Με τα 533 το έναντι, ναι. Τους τρώει το 45ήμερο του Απριλίου, τους τρώει και ένα μέρος του Μαΐου. Άρα δεν θα δουν όλοι 534, θα δουν και 300 εκείνος που μπήκε 30 Μαρτίου. Εκείνος που μπήκε 10 Απριλίου θα δει 200 ευρώ. Αντίστοιχα, όσοι είναι σε εκπεριτροπής, όπου πλέον όσοι γυρνάνε, τουλάχιστον οι μισοί μπαίνουν σε εκπεριτροπής και το μήνα Μάιο ακόμα δεν έχουμε πρόγραμμα ΣΟΥΡ, όταν έχεις 900.000 εργαζομένους στον κατώτατο μισθό, 650 μεικτά, 560 καθαρά, το μισθό του 560 είναι 280. Άρα ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας με καθυλωμένες αποδοχές. Τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Εκείνους που γυρνάνε αλλά μπαίνουν σε εκπεριτροπές και έχουν 300 και εκείνους που είναι σε αναστολή πάλι με 300 και 300. Με αυτά τα εισοδήματα δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, δεν υπάρχει κατανάλωση, δεν υπάρχει πνοή στην οικονομία. Λοιπόν, πρωτού απαντήσω Τσουκαλάς να πάρουμε ένα σχόλιο από το Μελά, γιατί είμαστε μεταξύ Κώστα και Κώστα τώρα για να μην μπερδευόμαστε. Κύριε Μελά, ποια είναι η μεγάλη εικόνα της οικονομίας από εδώ και πέρα και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και κάποιο άλλο σχόλιο. Περίφεση, γιατί είμαι σαν ένα σασέρα. Άλλος λέει στο ισόγειο, άλλος στη μέση, άλλος ψηλά. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, η οικονομία για το 2020 τουλάχιστον, όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, νομίζω ότι θα έχει μια βαθιά ύφεση. Δεν ξέρω αν θα γράψει διψήφιο νούμερο, αλλά σίγουρα το κατώτατο σημείο της ύφεσης, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, ήταν το 8. 8%. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ή μια τρομακτική απώλεια του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, δηλαδή η πίτα θα μικρύνει πολύ. Θα έχουμε μια απώλεια όσον αφορά τους μισθούς. Οι μισθοί υπολογίζονται ότι, το είπε και ο Υπουργός άλλωστε, αλλά νομίζω θα πάει ακόμα παραπάνω, υπολογίζονται ότι θα έχουμε μια μείωση του μέσου μισθού γύρω στο 4%. Με τις καλύτερες των προβλέψεων, θα έχουμε μία μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος, μία αύξηση της ανεργίας, η οποία θα είναι τουλάχιστον 5 με 6 μονάδες, μία μείωση των αξιών των στοιχείων της περιουσίας των Ελλήνων για άλλη μία φορά και γενικότερα θα έχουμε μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να την ανατρέψουμε πολύ εύκολα, όπως λέγεται, το 2021. Είναι πολύ μακριά το 2021. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά
τον περιορισμό της πανδημίας για να κάνουμε ορισμένες πιο εκτιμήσεις πιο σωστές για το 2021. Διότι αυτό το οποίο λέγεται από όλους ότι θα έχουμε βαθιά ύφεση και το 2021 έχουμε προεξοφλήσει ότι θα έχουμε αύξηση, ακόμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Κύριε Μελάμε, προλάβατε, μισό Μάκη μου. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο ή, βάζω ένα αντιζευτικό ή προσπαθούν να φτιάξουν ένα θετικό αφήγημα? Κοιτάξτε, το οικονομικό επιτελείο... Το οικονομικό επιτελείο... Το οικονομικό επιτελείο βεβαίως προσπαθεί να φτιάξει όσο είναι το πιο δυνατόν το καλύτερο αφήγημα, αλλά νομίζω ότι πηγάζει και από τις γενικότερες εκτιμήσεις των διεθνών πολυμερών οργανισμών, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι όλοι οι οργανισμοί εκτιμούν ότι το 2021 θα έχουμε μία ανάπτυξη με την προϋπόθεση ότι δεν θα επαναέρθει ο κορονοϊός. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι... Πρέπει να περιμένουμε ακόμα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Mm-hmm. Η ελληνική οικονομία, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Η ελληνική οικονομία το 2019 είχε έσοδα από τον τουρισμό 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εισόδημα το ΑΕΠ της χώρας το 2019 ήταν 187,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή... Εάν μειωθεί κατά 10% τα έσοδα από τον τουρισμό, 10% τα έσοδα από τον τουρισμό, δηλαδή κατά 1,8 δισεκατομμύρια από τα 18 δισεκατομμύρια, θα έχουμε μείωση μιας μονάδας στο ΑΕΠ. Είναι αισιόδοξος, λες ο Μελάς. Επομένως λέω... Μακάρι να ήταν έτσι ότι μόνο 1,7... Όχι, λέω παράδειγμα το είπαμε. Παράδειγμα. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε... ότι θα έχουμε έσοδα από τον τουρισμό, τι θέλω να σας πω, 20% των περσινών, 30% πόσο θέλετε. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι μόνο 6 με 7 μονάδες στο ΕΠ, μείωση στο ΕΠ θα προέλθει μόνο από τον τουρισμό, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα άλλα πράγματα. Το άλλο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το θέμα των επενδύσεων. Οι επενδύσεις, οι οποίες είναι το σημαντικότερος παράγοντας για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 30%. Δηλαδή εκεί που είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη με 11% του ΑΕΠ, ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά μέσον όρο έχουν 20%, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για το 2020 και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και για το 2021. Όπως μας τα λέτε, κύριε Μελάγο, βλέπω να πηγαίνουμε για εκλογές βούρετς, όπως μας τα λέτε. Δηλαδή, Κώστα, η ύφεση, πόσο συνολικά θα είναι το κόστος της? Όχι σε ποσοστά, σε δισεκατομμύρια. Γιατί εάν νομίζω χάρη για 20 δισεκατομμύρια μείον. Εάν υπολογίσουμε παραδείγματος χάρη, ας πούμε 10% για να κάνουμε εύκολους υπολογισμούς, θα πάνε να πει ότι θα χάσουμε 18,5 δισεκατομμύρια. Εκεί είπα, ναι, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή από 187,5 θα πάνε στα 170 πάλι. Πώς καλύπτονται? Δηλαδή ξαναγυρίζουμε πολύ κάτω από το 2011. Πολύ κάτω από το 2011. Τι επιπτώσεις θα έχει? Δεν θα μας φαίνεται παιδική χαρά το 2011. Στη ζωή του Έλληνα και της χώρας. Οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Καταρχάς, πρώτα υπάρχει μια βασική επίπτωση. Η βασική επίπτωση είναι ο φόβος του κοροναϊού. Μην το ξεχνάμε. Μην το νομίζουμε ότι πάμε. Αν ξανάρθει, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Μελά. Κάνετε και το επισημαίνετε. Μην λέμε ότι υπάρχει μια νέα κανονικότητα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά από πουθενά δεν απορρέει αυτό το πράγμα. Το δεύτερον, θα έχουμε νέους ανέργους. Πάνω από 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι άνεργοι. Οι οποίοι θα πάρουν το επίδομα ανεργίας μέχρι πότε. Επίσης θα έχουμε μείωση των μισθών σε πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Επίσης θα έχουμε μείωση της αξίας. Παραδείγματος χάρη, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα αρχίσουν να χάνουν τα ενοίκια. Οι επιχειρηματίες θα έχουν μικρότερα έσοδα. Όλος γενικά η οικονομική δραστηριότητα μειούμενη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες που εμπλέκονται. Μπορεί να μιλάμε ότι πάμε καλά? Ορίστε. Με όλες αυτές τις επισημάνσεις που κάνετε, μπορεί να λέμε ότι πάμε καλά σαν χώρα?
Όχι, δεν πάμε καλά σαν χώρα, με την έννοια ότι οι επιπτώσεις αυτής της πανδημίας είναι πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ βαριές. Δηλαδή, αν ακούσατε σήμερα τον κύριο Σταϊκούρα, ναι, όπως μίλησε, που ως πολιτικός πρέπει να προσέχει, να στρογγυλεύει το λόγο του, καταλαβαίνετε ότι κάτι παραπάνω θα γίνει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κύριε Τσουκαλά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, τώρα θα μου πείτε τι σας ρωτάω, αλλά ρωτούν οι τελεθεατές. Οι συνταξιούχοι πότε θα πάρουν σύνταξη? Λέω, ναι, οι συνταξιούχοι. Πότε θα πάρουν τις αυξήσεις, εννοούμε. Και τις αυξήσεις που λέτε εσείς και κάποιοι άλλοι που περιμένουν δεν έχουν πάρει έναντι τίποτα. Έχουν βγει, αλλά δεν έχουν είναι πάρει δύο πράγματα. Ναι. Οι εκκρεμείς αιτήσεις τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Δεν έχουν μειωθεί, αλλά έχουν αυξηθεί. Ναι. Και η καθυστέρηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μπορεί το Υπουργείο να πιλωτικά να δοκιμάσει ηλεκτρονικές σελίδες, καλά κάνει. Όλοι ευελπιστούμε όλα αυτά να γίνουν πράξη, αλλά μέχρι τώρα, μετά από περίπου 10 μήνες, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Είναι χειρότερα, είναι στιβαγμένες και πολύ συχνά δεν παίρνουν καν προσωρινή σύνταξη. Εν τω μεταξύ, τα ταμεία ακόμα είναι στην ουσία κλειστά. Παίρνει ο κόσμος και σου λέει: άνοιξε η οικονομία, τι θα γίνει με τη σύνταξή μου? Και όμως τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, ακόμα είναι κλειστά. Είτε, όταν λέω κλειστά, τι εννοώ, δεν δέχονται κοινό, είτε δέχονται με ραντεβού που πρέπει να στείλει mail στη σελίδα του ΕΦΚΑ, όπου άλλα υποκαταστήματα απαντάνε στο μέλλον και κλείνουν ραντεβού, αλλά ούτε καν απαντάνε. Και αυτό είναι θέμα το οποίο θα δούμε τις επόμενες μέρες. Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Μα δεν είπαν ότι για αυτοματοποιηθήκανε όλα αυτά? Πατάς. Θα. Και αμέσως. Αυτό πιλωτικά αφορά μόνο εκείνους που έχουν μόνο ΓΑ σε όλο το βίο και τις χείρες ή χείρους όπου λάμβανε ο Θανόν σύνταξη. Θα δούμε τον Ιούνιο τα επόμενα. Αλλά αυτό θα γίνει από Ιούνιο. Τώρα είναι πιλωτικά. Από Ιούνιο. Ένα ακόμα. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, διερεύσε ότι όσον αφορά τα αναδρομικά, 2 Ιουνίου θα λάβουν αυξημένες συντάξεις 250.000 συνταξιούχοι επικουρικής με την αύξηση που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, περίπου 99 ευρώ μέσα σταθμικά. Και, από ό,τι φαίνεται, Αύγουστο θα αρχίσει η χρωστούμενη από το Φεβρουάριο μείωση της ποινής στους απασχολούμενους συνταξιούχους, τους κρατούσε 60%, τώρα θα είναι 30%. Και τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις, από ό,τι φαίνεται, Σεπτέμβρη, και στις κύριες Οκτώβρη, όπως και η πληρωμή. Αυτή είναι η διαδικασία. Και βέβαια, να πούμε κάτι ακόμα, κλείνοντας, ότι ακόμα παραμένει σε ισχύ η διάταξη η οποία επιτρέπει στον εργοδότη τροποποίηση ωραρίου να τη δηλώσει τον επόμενο μήνα. Αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατο κάθε έλεγχο. Αν μπουν στην επιχείρησή μου και εγώ έρθω και πω και βρουν έναν εργαζόμενο Τρίτη αντί για Πέμπτη που είναι δηλωμένος, εγώ μπορώ να έρθω και να πω θα τον δήλωνα τον επόμενο μήνα. Άρα στην ουσία έχουν κατασταθεί αδύνατοι οι έλεγχοι από τους μηχανισμούς και αυτό είναι σαν να κλείνει το μάτι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Αφετέρου, όταν έρχεται και λέει η ίδια η πολιτεία, τους εργαζομένους που θα έχει σε αναστολή για το μήνα Μάιο θα τους δηλώσει ο εργοδότης 1η Ιουνίου, είναι σαν να λέει σε πολλούς γύρνα τον εργαζόμενο να δουλέψει και αν δεν σε ελέγξουμε έλα δήλωσε ότι ήταν σε αναστολή για να πληρωθεί ελάχιστα χρήματα από το κράτος, μηδέν από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα σε ένα κλίμα ανασφάλειας που υπάρχει λόγω του φόβου της ανεργίας να εντείνονται περιστατικά αυθαιρεσίες. Λοιπόν, δεν έχουμε δει όμως τη ΓΕΣΕ να αντιδρά και να ακούμε αυτά. Δηλαδή, αν έλεγε αυτά που λες, Κώστα μου, η ΓΕΣΕ, θα χειροκροτάγαμε. Ότι να, που αντιστέκεται και το. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τα αναδεικνύουμε. Κώστα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε. Ευελιξία χρειάζεται σε επιχειρήσεις και βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα και κανόνες. Κώστα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Ο κύριος Μελάς είναι εδώ ακόμα μαζί μας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εκπρόσωπο από την ΟΛΜΕΠΡΗ. Πάμε σε διάλειμμα να δούμε πώς πήγε το άνοιγμα με τα σχολεία. Μετά από καιρό επέστρεψε όλο το γυμνάσιο και οι υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου. Κύριε Μελά, θα ήθελα ένα σχόλιο ακόμα πριν σε αποχαιρετήσουμε. Ένα τελευταίο ναι, πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μία μείωση του ΑΕΠ αυτού του μεγέθους, χωρίς να δανειστεί καθόλου η κυβέρνηση που θα δανειστεί, θα αυξήσει σημαντικά το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ. Δηλαδή το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 200%. Το 200%? Το 200% το ΑΕΠ, βεβαίως, το 2020. Επομένως, μην ξεχνάμε ότι η ανέρεση μάλλον του Συμβόλου της Σταθερότητας, η οποία έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αυτά θα επανέλθουν. Δηλαδή, ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε δημοσιονομικά ελλείμματα,
Δεν σημαίνει ότι αυτά τα δημοσιονομικά ελλείμματα κάποια στιγμή δεν πρέπει να επανέλθουν σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επομένως, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι από το 2021, αν ακόμα έχουμε ανάπτυξη, θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει μία προσπάθεια, μία πίεση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα να αρχίσουν πάλι να πηγαίνουν στους περιορισμούς που υπήρχαν όσον αφορά τα ελλείμματα, το χρέος κτλ. Άρα ξαναμπαίνουν σε μια συζήτηση σημαντικά θέματα για την ελληνική οικονομία, όπως είναι τα δημοσιονομικά ελλείμματα και όπως είναι η ιδιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία εμπεριέχουν ένα ρίσκο, να μην πω για μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εμπεριέχουν ένα ρίσκο για μια σημαντική επιτήρηση από τη μεριά των ευρωπαϊκών θεσμών. Μόνο η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση από όλες τις 27 χώρες? Όχι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, διότι ήταν και άτυχη. Ξέρετε, κύριε Κουρή, ότι 10 χρόνια είχαμε μνημόνια. Είχε εξαντλήθηκε η ελληνική οικονομία τα 10 χρόνια με τις πολιτικές των Γερμανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένα απόθεμα ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στους καταναλωτές, ούτε στα νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες βγήκαν από τα μνημόνια ή είχαν μνημόνια, αλλά βγήκαν από τα μνημόνια πολύ πιο γρήγορα. Η Πορτογαλία το 2014, το 2015, η Ιρλανδία πολύ σύντομα. Ενώ εμείς έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είμαστε υπό μία έννοια, αν θέλετε, και άτυχοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τις απόψεις των Γερμανών και των Ευρωπαίων. Λοιπόν, κύριε Μελά, ο κορονοϊός, τι κόστος οικονομικό επιβάλλει τη χώρα? Πέραν από τις ζωές που άφηγαν ή για τους άλλους που κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, πέρασαν το νοσοκομείο και βγήκαν υγιείς. Το είπαμε, κύριε Κούρη, μείωση του ΑΕΠ, δηλαδή μειώθηκε η πίτα, θα μειωθούν οι μισθοί, μειώθηκαν οι αξίες των περιουσιών μας, θα μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα, θα αυξηθεί η ανεργία. Το όλα ΑΕΠ αυτά θα είναι πέσει 20 δισεκατομμύρια. Ναι, αυτό μου πέστε. 20 δις το ΑΕΠ, 20 δις. Το ΑΕΠ, εάν πέσει, ας πούμε, 10%, θα είπαμε, θα είναι γύρω στα 18,5 δισεκατομμύρια κάτω. Κύριε Μελά, είναι 8, θα είναι λίγο λιγότερο. Κύριε Μελά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί είναι και μέρα σχολείων σήμερα. Καλησπέρα, έχουμε μαζί μας τον ειδικό οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα, καλά είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς? Σας ευχαριστώ γιατί είστε μεταξύ συσκέψεων, τηλεσυσκέψεων. Πρώτη μέρα σήμερα ουσιαστικά στα σχολεία, ενώ η Β' και η πρώτη Λυκείου και όλο το γυμνάσιο. Εγώ πήγανε καλά τα πράγματα με την επιστροφή? Υπήρξε μια αυξημένη συμμετοχή των μαθητών, ειδικά των τάξεων του γυμνασίου. Πράγμα που ήταν αναμενόμενο. Ξέρετε, τα παιδιά τόσο καιρό θέλουν να δουν τους φίλους τους και να επιστρέψουν στον χώρο του σχολείου που αγαπάνε. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γιατί την περασμένη εβδομάδα η Τρίτη Λυκείου είχε απώλειες, γιατί έχουν και το δικαίωμα των απουσιών. Σου λέει, δίνουμε εξετάσεις. Ενώ είναι διαφορετική κατάσταση, ειδικά στο γυμνάσιο και στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο εσείς. Έτσι όπως το λέτε, είναι στη Γάμα Λυκείου. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει κοντά στο 10%. Mm-hmm. Είτε και αυτό αναμενόμενο. Είναι δεδομένο, όπως ξέρετε, ότι αυτές τις ημέρες τα παιδιά προετοιμάζονται για τις πάντες. Με τους εαυτούς μας, γι' αυτό γυρίζουμε πίσω. Τι ζητάει με την τηλεσπέδευση, με τις κάμερες, όλα αυτά τα πράγματα? Και πού βρίσκεται, γιατί νομίζω αύριο έχετε εξαγγείλει κάποιο συλλαγητήριο στην Αθήνα. Ναι. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι εμείς, επιτρέψτε μου για μισό λεπτό να πω ότι στεθήκαμε δίπλα στους μαθητές μας και συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας και τους υποστηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό το κάναμε, ξέρετε, κύριε Κουρή, στη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, για την οποία πρέπει να πούμε ότι δεν είχαμε καμία υποστήριξη. Έτσι. Ούτε είχαμε επιμορφωθεί γι' αυτό, ούτε τα εργαλεία υπήρχαν. Θυμάμαι, ας πούμε, έχουμε κρατήσει στιγμιότυπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανεβάζαμε υλικό για τους μαθητές μας. 3 και 4 ώρα το πρωί να υπάρχουν 7.000 εκπαιδευτικοί μέσα προσπαθούντας να ανεβάσουν, γιατί το πρωί δεν δουλεύει το σχολικό δίκτυο. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, λοιπόν. Θέλουμε αυτό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους μαθητές μας με κάθε τρόπο, αλλά όχι με ζωντανή μετάδοση μέσα από την τάξη. Αυτό θα είναι το τέλος της διδασκαλίας. Υπήρξε μετάδοση με τηλεόραση? Εννοείται, σήμερα αν έγινε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε καμία πληροφορία ότι συνέβη από κάποιο σχολείο κάτι τέτοιο. Αν συνέβη, άρα κάποιοι συνάδελφοί σας δεν υπάρχουν και εφάρμοσαν αυτά που αποφάσισε το Υπουργείο.
πάντα θα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που ίσως δεν θα αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα μιας συλλογικής δράσης. Γιατί εδώ ξαναλέω, κύριε Κούρη, το θέμα είναι ότι εάν γίνει αυτό, ζωντανή μετάδοση τάξη, είναι το τέλος της διδασκαλίας. Γιατί η διδασκαλία είναι μια... Μπορεί να επισημάνετε σύντομα τι σημαίνει για τη ζωή του, για του μαθητή, αλλά γενικότερα τι αλλάζει από τη στιγμή που νομιμοποιηθεί αυτή η ιστορία. Θα είναι η πρώτη φορά, πιστέψτε, και ίσως και παγκόσμια πρωτοτυπία, που οι νέες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν ένα παροχημένο μοντέλο. Η διδασκαλία είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης, μια παιδαγωγική σχέση γνήσια και αυθεντική. Φανταστείτε τώρα να ξέρουν όλοι ότι τους παρακολουθούν, και δεν ξέρουν ποιοι τους παρακολουθούν, η τάξη θα νεκρώσει. Ούτε ερωτήσεις θα γίνονται από τους μαθητές, αλλά και ο εκπαιδευτικός ο ίδιος δεν θα μπορεί να καλλιεργήσει αυτή τη γνήσια και αυθεντική σχέση. Λέει το Υπουργείο να η κάμερα να βλέπει μόνο τον εκπαιδευτικό. Μα δεν, η διδασκαλία δεν είναι διάλεξη, ούτε θεατρικός μονόλογος. Πάντως δεν θα είναι όλες τις ώρες της διδασκαλίας αυτό το πράγμα, έτσι είναι. Θα είναι για εκείνα τα παιδιά που δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο. Λέμε για αυτό το διάστημα του κορονοϊού. Απλώς εσείς ανησυχείτε, φαντάζομαι περισσότερο. Προσπαθώ να μπω στο σκεπτικό σας. Φαντάζεστε, μην έρθει και μείνει. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Το πρώτο βήμα είναι νομιμοποίηση. Αυτό είναι, και αυτό, είναι αυτό που λέτε ένα ζήτημα ασφαλώς. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια λογική ότι και τα παιδιά που είναι στο σπίτι και για πραγματικούς λόγους δεν μπορούν να έρθουν και αυτά να παρακολουθήσουν. Καταλαβαίνετε πως το περιγράφω και εσείς άμα ήσαν στη θέση του γονιού, θα θέλατε τουλάχιστον το παιδί, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μην χάσει αυτή την ευκαιρία και να ακολουθεί το μάθημα. Αλλά από την άλλη, εσείς λέτε από τη δική σας πλευρά ότι μπορεί να έχει κάποια άλλη εξέλιξη. Είναι μεγάλο θέμα, θα το ανοίξουμε, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Για δημοτικά έχετε πληροφόρηση. Θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν? Δεν έχω ακριβή πληροφόρηση. Είναι νωρίς ακόμα. Ακούμε και εμείς ότι επίκειται το άνοιγμα και των δημοτικών. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να... Κύριε Παπαδοντονάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω έτσι με το χαμόγελο, γιατί σήμερα στα σχολεία που επέστρεψαν τα παιδιά θέλουν χαμόγελα. Να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα με χαμόγελο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ένα-δύο λεπτά επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Πάμε να καλησπέρισουμε δύο πολιτικούς. Την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, Ευρωβουλευτή. Καλησπέρα, κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βλέπω και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην πλάτη σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε Αθήνα ή Βρυξέλλες. Είμαι Αθήνα στο σπίτι μου, στο σπίτι σας, αλλά. Επειδή. Αλλά ναι, παραπέμπει, έχω... παραπέμπει εκεί, είναι εύστοχο και ωραίο, γι' αυτό και το αναφέρω. Έχω βάλει ένα μπάνερ για να μην χρειάζεται να συγγυρίζω κάθε φορά. Είδατε, η γυναικεία σκέψη. Και ακριβώς και δίπλα σας και μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δυτική Αττική. Καλησπέρα, κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά. Είστε και οι δύο καλοί στα οικονομικά. Κυρία Σιμακοπούλου, μπαίνουμε σε μια καμπή που από εδώ και πέρα φαίνεται ότι έχουμε κερδίσει την μάχη με την πανδημία. Δεν λέω τον πόλεμο, είναι και το φθινόπωρο μπροστά μας. Πλέον όλα τα βλέμματα, το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο, στρέφονται στη μάχη με την οικονομία. Και την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις για την ύφεση που φτάνουν κοντά και στο 10%. Βέβαια, το οικονομικό επιτελείο το ελληνικό είναι πιο αισιόδοξο, κατεβάζει αυτό το ποσοστό. Η ουσία είναι αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κινήσεις που θα κρατήσουν πιο χαμηλά την ύφεση και θα έχουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα φέρουν πιο γρήγορη ανάπτυξη. Τώρα το λέτε πολύ σωστά, έχουμε κερδίσει μία μάχη. Αυτή τη στιγμή η καμπύλη έχει ισοπεδωθεί σε ένα βαθμό, αλλά όπως λέτε ο πόλεμος μένεται μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το εμβόλιο ή τουλάχιστον η θεραπεία. Mm-hmm. Και κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτό βεβαίως αποτελεί ένα παράγοντα πολύ δύσκολο στο να φτιάξει κανείς και ένα συνεκτικό οικονομικό σχέδιο και να λάβει υπόψη του τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Κάναμε προφήτη, λένε, να σε κάνω πλούσιο. Κανείς δεν έχει την κρυστάλλινη σφαίρα για να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την πανδημία. Όμως πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει. Και να υπάρχει σχέδιο για την οικονομία. Ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται. Επιτρέψτε μου, ο κύριος όρος είναι η σύνεση. Δηλαδή, μην εξαντλήσουμε όλα μας τα αποθέματα αυτή τη στιγμή. Ας προχωρήσουμε σε ένα βάθος χρόνου και ας είμαστε συντηρητικοί. Άμα είναι καλύτερα τα πράγματα, μπορούμε να είμαστε πιο καλά τότε. Πάντως, αλλά κύριος... πρέπει να μεριμνά κανείς για το χειρότερο σενάριο, όχι για το καλύτερο. Πάντως, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όχι ο Γιώργος Τσίπρας, θα μας απαντήσει λίγο, και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι με τις κινήσεις που κάνετε, κυρία Σιμακοπούλου, κυβέρνηση δηλαδή. Επιτέχει αργά τα ανακλαστικά, δεν έριξε χρήμα πολύ από την αρχή. Θα πάμε σε μνημόνιο ότι έτσι όπως πάτε. Εντάξει, η αντιπολίτευση είναι κάτι πρέπει να λέει. Ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξειδικευμένος στο να λέει μνημόνιο συνέχεια. Οπότε το είδαμε, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει ότι πάμε σε μνημόνιο. Όλα τα κόμματα έχουν υπογράψει. Όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Σαμακοπούλου, μνημόνια, όλες. Και ο κύριος Σαμαράς, και ο κύριος Παπαδρέου, και ο κύριος Τσίπρας. Συζητάμε για το αν πορευόμαστε προς καινούριο μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή πορευόμαστε ως εξής. Έχουμε ταμιακά διαθέσιμα μαζί με το μαξιλάρι και αυτά τα οποία θα δανειστούμε και αυτά τα οποία έρχονται τώρα από τον ESM μέχρι το τέλος του χρόνου. Και πορευόμαστε με σύνεση και προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία μας, ζωντανές τις επιχειρήσεις, όρθιους τους εργαζόμενους και όλοι μαζί να μοιραστούμε το βάρος αυτής της τεράστιας κρίσης. Η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και πόσο θα είναι πάνω από 10%. Επίσης, δυστυχώς, από τον τουρισμό φαίνεται ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα. Ο κύριος Πέτσας είπε ότι όλα ξεκινάνε πλέον από το μηδέν. Υποποία είναι. Ότι δεν πρόκειται αυτά που περιμέναμε, όταν δεν θα έλεγε αν ήταν να εισπράξει από 18,7% να πάνε στα 10, σου λέει μηδέν. Από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία περιμέναμε πριν από το χρονιό. Όχι. Εγώ δεν κάνω λογαριασμό, ούτε ξέρω τα στοιχεία που έχει ο Πέτσας. Αλλά ο Πέτσας έχει σήμερα μια βόμβα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Πέτσας εκφράζει με άλλα λόγια αυτό που μόλις σας είπα. Ο υπεύθυνος κυβερνητικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το χειρότερο σενάριο. Μάλιστα. Και με βάση αυτό να κάνει το πρόγραμμα. Για πάμε να τα πούμε. Δεν ξεκινάμε λοιπόν να πάμε λέγοντας και να τον κύριο Τσίπρα. Ότι ο τουρισμός θα είναι ούτε αυτό που ήταν πέρυσι, ούτε αυτό που περιμέναμε πριν την πανδημία. Λοιπόν. Ξεκινάμε χτίζοντας. Για πάμε στον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα ξανά. Καταρχάς να επενθυμίσω στην κυρία Σιμακοπούλου ότι δεν είμαστε εμείς που βλέπαμε μνημόνια εκεί που δεν υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει λόγο και τέταρτο μνημόνιο, το οποίο έχουμε εξαφανίσει μετά τις 7 Ιουλίου όταν έγινε η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μάλιστα. Τώρα, είναι δεδομένο ότι μέχρι τώρα κρατική παρέμβαση στην οικονομία στην Ελλάδα
είναι η μικρότερη με πολύ μεγάλη διαφορά από όλες τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Δηλαδή, να το πούμε απλά, φέρθηκε η κρίση, η ύφεση στο οικονομικό πεδίο να εξελιχθεί μόνη της, ίσως και με μερικές ενέργειες να έγινε ακόμη χειρότερη. Εκεί βρισκόμαστε 1,5-2 μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Και δυστυχώς βλέπουμε την κυβέρνηση να συνεχίζει να μην παίρνει μέτρα με αποτέλεσμα να μην πέφτουν τα χρήματα στην αγορά. Μέχρι τώρα έχουν εκταμιευθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, για τέτοια χρήματα μιλάμε. Είναι πολύ λίγα για να δώσουν μια. Υπάρχουν λεφτά και δεν θέλει να τα δώσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, υπάρχουν λεφτά στο θησαυροφυλάκιο. Κοιτάξτε, και δεν θέλει να τα δώσει η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε μιλήσει σε διάγγελμά του, νομίζω το πρώτο τελευταίο, για 24 δισεκατομμύρια, δηλαδή 14 δισεκατομμύρια μέτρα και 10 δισεκατομμύρια ρευστότητα. Αν αυτά όντως πήγαιναν στην αγορά και πήγαιναν σε όλους όσους τα έχουν ανάγκη, γιατί από το ΕΠΗΧ δεν πήγαν σε όλους όσους τα έχουν ανάγκη, πήγαν σε αυτούς που έτσι καλώς είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αν λοιπόν αυτά τα 24 πήγαιναν στην αγορά, θα ήταν πράγματι μια σημαντική αντιμετώπιση. Για να τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Αλλά το έχουμε αποδείξει και με το μένου μόρφη το πρόγραμμά μας, ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να βρεθούν και πολύ περισσότερα. Σίγουρα τα 24 υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν πέφτουν πουθενά. Δηλαδή, έχουμε μια επιδότηση της αναστολής εργασίας και όχι μια επιδότηση της εργασίας, μια τεράστια διαφορά μας από την Ευρώπη. Και κυρίως δεν έχουμε μέτρα είτε κάποιων αναβολών και απαλλαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τρέχουσες υποχρεώσεις, ακόμη και αν δεν ανοίξει καθόλου κανείς το κατάστημά του. Φέτος το καλοκαίρι θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει την εφορία, προκαταβολές εφορίας, δάνεια, αν τυχόν είναι δανεισμένος, ενίκεια, ΔΕΗ κτλ. Και κυρίως δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Μην ξεχνάτε, ένα παράγοντα, ο κορονοϊός, τα βουλιάξε όλα. Δεν είναι. Επειδή ακριβώς ο κορονοϊός κινδυνεύει να τα βουλιάξει όλα. Μαγαζιά, κλεισμένο, εθνισμός, δραστηριότητα καμία. Κύριε Βουλή, επειδή ακριβώς τα βουλιάζει όλα, γι' αυτό το λόγο οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν μια τεράστια παρέμβαση που δεν έχουμε δει για δεκαετίες, ακριβώς για να μην πάνε τα πράγματα πολύ χειρότερα. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις, για να μην πάνε τα πράγματα πολύ χειρότερα. Η λογική που λέει το αφήνω να εξελιχθεί και μετά θα δω, απλά θα μας φέρει σε μια κατάσταση που αναγκαστούμε τότε να εισρέψουμε χρήμα στην αγορά που πού θα το βρούμε. Ο κύριος Σταϊκούρας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα μίλησε για 10 με 13% ύφεση ο ίδιος, νομίζω στο Sky, το οποίο λέει με τα μέτρα που παίρνουμε θα πάει 5 με 8. Ναι, αυτό είπε, 5 με 8. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς πώς με τόσα λίγα μέτρα το 10-13 θα γίνει 5-8. Είπε ότι με τα 24 δις που έχουμε πάρει τα μέτρα, αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο, 14-10, ότι θα κάτσει 5 με 8 χωρίς να έχουμε συνυπολογίσει τα έσοδα που θα μας φέρει ο τουρισμός. Εγώ δεν διακόπτω. Ολοκληρώστε, κύριε Τσίπρα, για να πάω στην κυρία Σιμακοπούλου. Ολοκληρώστε. Καταρχάς, γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός φέτος θα υποστεί ένα ορισμένο πλήγμα και να δούμε και εδώ ποια είναι τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με κλείσιμο. Τα επόμενα 24 ώρα θα τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Και για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, αλλά με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν πάρει, είναι πραγματικά αδύνατο να καταλάβει κανείς πως το 10 έως 13 θα γίνει 5-8. Μάλιστα. Είναι πολύ λίγα τα μέτρα. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Σιμακοπούλου. Το καλό είναι ότι είστε και δύο οικονομολόγοι εκτός των άλλων και αυτό είναι καλό πέρα από, από την πληροφόρηση και την εικόνα που έχετε. Κυρία Σιμακοπούλου. Κοιτάξτε, υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία είναι, κοιτάζει κανείς τα νούμερα. Mm-hmm. Οπότε το αφήνω σε εσάς να διασταυρώσετε αυτά τα οποία σας λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι είναι τα λιγότερα που έχει δώσει η Ελλάδα σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες. Εγώ σας λέω ότι είναι πάνω από το μέσο όρο από αυτά που έχουν δοθεί στην Ευρώπη. Το διασταυρώνετε μόνο σας. Αυτό είναι αριθμητικό. Δεν είναι. Δεν έχει νόημα να διαπληκτιζόμαστε. Ναι. Συνοψίζω και απαντώ στο κεντρικό επιχείρημα του κύριου Τσίπρα για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια. Λεφτά υπάρχουν, αλλά ο κακός κύριος Μητσοτάκης και ο κακός κύριος Σταϊκούρας δεν θέλει να τα δώσει στην αγορά, γιατί θέλει να τα κάνει τι? Θέλει να τα κρατήσει? Δεν θέλει να ανακάμψει η οικονομία? Έχει δηλαδή, τα έχει πάει τόσο καλά ο κύριος Μητσοτάκης, μου δίνουν εμένα τα εύσημα στο Ευρωκοινοβούλιο καθημερινά ότι η Ελλάδα είναι μπροστά από όλες τις άλλες χώρες στην αντιμετώπιση υγειονομικά, αλλά δεν θέλει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση? Πραγματικότητα είναι ότι έχει εξαγγελθεί ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται. Τώρα μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική σε διάφορα πράγματα στο να σχέδιο. Είναι όλα εντάξει. Κυρία Σιμακοπούλου, έξω στην αγορά είναι όλα εντάξει? Όχι, δεν αυτό σας λέω. Προφανώς υπάρχουν
προβλήματα και προφανώς δεν θα λυθούν όλες οι ανάγκες. Τα μαγαζιά που κλείσανε σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε μαγαζάκι, τι κόστησε? Ακούστε κύριε Κουρή, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί όλη η ζημιά. Μη λέμε ψέματα. Τη ζημιά πρέπει να την επομιζόμαστε όλοι. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που παίρνουν λιγότερο ενίκιο. Για να υπάρξει μια ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Ο συνταξίδωτος που είπα ένα διαμέρισμα να το έχει νοικιάσει. Τι θα κάνει? Σας είπα, όταν όλοι επομιζόμαστε ένα βάρος. Δεν ξεχνάτε αυτό. Θα πρέπει να έχει μια φοροαπαλλαγή ή κάτι. Ένα τέτοιο μέτρο επιστρεπόμενο. Γίνεται μείωση. Κλειστήκαμε στα σπίτια μας για να μην χάσουμε τις ζωές μας και όλοι χάσαμε ένα κομμάτι από το βιός μας. Mm-hmm. Και τώρα όλοι μαζί θα πρέπει να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε αυτή τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα. Mm-hmm. Με σχέδιο, με σύνεση, με ρεαλισμό, χωρίς κορώνες, mm-hmm. χωρίς ψέματα και χωρίς κάλπικες υποσχέσεις. Όσα λεφτά υπάρχουν και δεν υπάρχουν ατελείωτα, θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Και εγώ, επειδή είμαι ευρωβουλευτής και κοιτάζω την ευρωπαϊκή διάσταση, είμαι από τους... φωνάζουμε όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολύ δυνατά ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μια γενναία και γενναιόδορη με αλληλεγγύη αντιμετώπιση και να υπάρξουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα πάρα πολύ γρήγορα για να συμπληρώσουν. Δεν είμαστε Γερμανία που το ξέρετε ότι από τις κρατικές ενισχύσεις που απελευθερώθηκαν, δηλαδή επιτρέπεται πλέον οι χώρες να υποστηρίζουν τις εταιρείες και τις βιομηχανίες τους, από όλες τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρώπη οι μισές έχουν δοθεί από τη Γερμανία σε γερμανικές επιχειρήσεις, επειδή αυτοί έχουν λεφτά και εμείς δεν έχουν. Δεν έχουμε το ίδιο δημοσιονομικό περιθώριο που έχουν οι Γερμανοί. Άρα τα χρήματα των Ευρωπαίων σε ένδειξη αλληλεγγύης πρέπει να έρθουν ως επιδοτήσεις στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη γενεοδορία και αλληλεγγύη. Κύριε αυτό Σύπρα, ψήφισα εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και κλείνω με αυτό για να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Εκτός από τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, όλοι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν αυτό το οποίο μόλις σας είπα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τους άρεσε η γενναία και γενναιόδορη και με αλληλεγγύη προσέγγιση που υποστήριξαν όλοι οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, οι υπόλοιποι εκτός από αυτού. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα. Εκτός αν πάρει απάντηση πρώτα, θα σφάλω στην κυρία Σαμαρκοπούλου. Βλέπω ότι στο γύρο ΣΥΡΙΖΑ τα δημοσιεύματα. Θα πρέπει να απαντήσει και θα πάμε. Κατάλαβα που θα πάει. Στα ιστορικά του θα μα απαντήσει. Και σε όλα τα άλλα ζητήματα και στο θέμα τη οικονομία, εξελεγγύεται κυρίω σε μια κοινωνιακή πολιτική. Δηλαδή, κάθε μία εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες υποτίθεται ότι δρομολογεί ένα νέο πακέτο μέτρων, αλλά αυτό που ξέρει η αγορά είναι ότι δεν φτάνει απολύτως τίποτα. Ας πάρουμε τη μία επιστρεπτή απολογή. Πέρα που θα έπρεπε να είναι μία. Συγγνώμη, την επιστρεπτή. Θα έπρεπε να είναι μία επιστρεπτή αποκαταβολή, δηλαδή απευθείας ενίσχυση, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η επιστρεπτή αποκαταβολή, ενώ είναι πάνω από 200.000 με επίσημα στοιχεία. Οι επιχειρήσεις που με κρατική εντολή έκλεισαν, βρέθηκαν να δει σε αναστολή εργασίας. Από αυτές τις πάνω από 200.000, 140.000 μόνο έκαναν αίτηση για την επιστρεπτή αποκαταβολή. Ο κύριος Σταϊκούρας μίλησε ότι θα λάβουν τελικά αυτή την αποκαταβολή 90.000 και μέχρι σήμερα την έχουν πάρει μόνο 58.000. Δηλαδή ένα πολύ μικρό μέρος των όσων στο κάτω-κάτω με κρατική εντολή επλήγησαν. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Νούμερο 2, ΤΕΠΙΧ 2. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν τα δικαιολογητικά και να καλύψουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το δάνειο αυτό, είναι επιχειρήσεις που στο σύνολό τους, είτε είναι μεγάλες επιχειρήσεις είτε μικρομεσαίες, είχαν και από πριν μια ορισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Άρα αποκλείται η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που και πριν δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και σήμερα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα την οποία θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παίρνουμε μέτρα, και το τι φτάνει τελικά στην τσέπη της αγοράς, των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων. Δεν φτάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει φτάσει μέχρι πριν 15 μέρες επιχειρήσεις, δεν έχει φτάσει στο 1 ευρώ, για παράδειγμα. Με τα 800 ξεκίνησε να κουνιέται κάτι. Κύριε Τσίπρα, πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Μισό το μακί μου, θα πάμε πάνω σε αυτό. Κύριε Τσίπρα, ακούω προσεκτικά ότι είπατε πριν από λίγο και πράγματι και άνθρωποι της αγοράς και φαντάζομαι συμφωνεί και η κυρία Σιμακοπούλου, μιλάει με κόσμο, με ψηφοφόρους της. Βλέπουν κάποιες αριθμίες. Ενώ υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση, εγώ χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, να συνδράμει, να βοηθήσει. Κάποια ψηλά γράμματα, κάποια γραφειοκρατία κολλάει και κολλάνε κάποια από αυτά που είπατε πριν από λίγο. Μακάρι να ήταν γραφειοκρατία. Νομίζω ότι δεν είναι γραφειοκρατία.
είναι μια στοχευμένη πολιτική, η οποία βέβαια έχει μπροστά της και μια επικοινωνιακή πολιτική, ότι όλα πάνε καλά. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα γραφειοκρατίας, γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί. Κύριε Τσίπρα, όμως, την ίδια ώρα. Ναι. Την ίδια ώρα όμως στη μεγάλη εικόνα, η Νέα Δημοκρατία είναι 20 μονάδες μπροστά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Την ίδια ώρα. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, είναι μπροστά. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε ότι αντιμετώπισε καλά την υγειονομική μάχη, αντιμετώπισε καλά την κατάσταση με τους Τούρκους στον Εύρο, βλέπει τα πρώτα βήματα, έστω και με αυτές τις αριθμίσεις που εσείς περιγράφετε, ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες στο οικονομικό πεδίο. Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο προώρων εκλογών, κύριε Τσίπρα? Κοιτάξτε, καταρχήν, για την περίοδο που συζητάμε τώρα, θα ήταν εγκληματική οποιαδήποτε σκέψη για εκλογές. Δηλαδή, αν μέσω έστω και μισής ή το 1 τρίτο της καραντίνας που είχαμε πριν, δεν μπορεί κανείς να πάει για εκλογές και για υγειονομικούς πρώτα απ' όλα λόγους, αλλά και για οικονομικούς. Δηλαδή, σε μια τουρισμό που παραπέει, δεν πάει σε εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Όμως, οφείλει όντως η κυβέρνηση, εφόσον πάμε σε μια κατάσταση που θα είναι τελείως διαφορετικό από των πραγμάτων, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα της 7 Ιουλίου του 2019, πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση όντως να πάει σε εκλογές. Φοβάμαι όμως ότι θα πάει σε εκλογές, εάν πάει που πρέπει να πάει, σε ένα περιβάλλον εκτόξευσης ανεργίας και κλεισίματος δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλου, έδωσε. Ναι. Παρακαλώ, θέλετε να με ρωτήσετε. Πείτε εσείς για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών και μάλιστα έδωσε και μια άλλη διάσταση ο κύριος Τσίπρας, ότι αν δεν βγαίνει το πρόγραμμά σας σε σχέση με τον Ιούλιο του 19, να πάτε κιόλας σε εκλογές. Εμένα μου αρέσουν οι σταράτες κουβέντες με ευθύτητα. Mm-hmm. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει εκλογές, να ζητήσει. Δεν χρειάζεται να μασάει τα λόγια του. Αν ζητάει εκλογές, να μας το πει. Ότι ζητάει εκλογές και να μας πει γιατί ζητάει εκλογές. Νομίζω ότι από το χώρο σας πολλά στελέχη μιλάνε για εκλογές. Νομίζω ότι το Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω τυχαία τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς θα σχολιάσετε τους δημοσιογράφους και τις εφημερίδες που ξέρετε καλύτερα. Όχι, οι εφημερίδες θα γράφουν. Οι εφημερίδες διαβάζονται και έχουν κυκλοφορίες. Βεβαίως, διαβάζουν. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για τις δημοσιογραφικές προχωρήσεις. Έχουν βγει και συνάδελφοί σας βουλευτές, κυρία Σημακοπούλου, πέρα από το ρεπορτάζ, και έχουν πει ότι αν δεν βγαίνει το πρόγραμμα, δεν είναι τακτικισμός, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια ενωπή λαϊκή εντολή. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς λέτε στα άλλα τα λόγια, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές, να τη ζητήσει. Ναι. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμός για εκλογές. Αυτό ακούω, αυτό πιστεύω και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και το σωστό. Προφανώς, αλλά ζητάτε την άποψή μου. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να προκαλέσω εκλογές. Οπότε τι. Κύριε Τσίπρα, μια και σας έχουμε εδώ, γιατί προσπαθεί ο Μάκης τρεις φορές να σας ρωτήσει. Ζητάτε εκλογές, ναι. Εκεί λίγο στα εσωτερικά σας έχουν αρχίσει λίγο και δημιουργούνται διαφωνίες. Ο κύριος Βούτσης σε μια χθες συνέντευξή του σε μια των συνταχτών μίλαγε για αντισυριζικό μέτωπο. Τι είναι αυτό? Ότι υπάρχει και πρέπει να το αντιπαλέψουμε με ένα σταθμό απέναντι. Και παράλληλα και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με τη δικιά του τη συνέντευξη έστειλε μηνύματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη δημοσιογραφικά, καλά έκανε. Και επίσης κάποιοι. Να μας απαντήσετε όμως γι' αυτό. Κάποιοι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει κάποιον έρωτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο άνθρωπο σήμερα ενός επώνυμου βουλευτή και πρώην υπουργού στα νέα. Καλά, αυτό δεν είναι. Και πριν τις εκλογές πηγαίνει, ήταν πολλοί που πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σας βάλαμε πολλά ερωτήματα πάνω στο τραπέζι. Κάπως συνδέονται και ωστά τα θέλετε κιόλας. Όπως ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια πορεία προς ένα συνέδριο μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μεγάλο ανοιχτό κόμμα σύγχρονο της αριστεράς. Α, δεν υπάρχει πορεία... τώρα μεγάλο κόμμα. Όταν παίρνει ακόμα και σε εκλογές υπάρχει 31. Να τον ακούσουμε. Ένα ακόμα μεγαλύτερο κόμμα, όχι με την έννοια τόσο πολύ των ποσοστών που θα πάρει ή δεν θα πάρει τις εκλογές. Μεγάλο κόμμα με την έννοια της επαφής που έχει με την κοινωνία. Γιατί ξέρετε ότι ξεκινήσαμε από ένα κόμμα του 4% και εκτοξευθήκαμε στο 36%. Άρα πρέπει να καλύψουμε. Αυτή η μείωση που παρουσιάζει τώρα, πώς την εξηγείτε? Αφήστε να μας το πει όλο μαζί. Ναι, καλά κάνεις το ταβάζι. Αυτό το όλο μαζί. Λέω ότι αυτή η πορεία προς το συνέδριο που μας είχε φέρει σε επαφή με δεκάδες χιλιάδες κόσμου πανελλαδικά ανακόπηκε βία λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, όσο και αν χρησιμοποιούμε τα τεχνολογικά μέσα, δεν μπορεί να υποκατασταθεί η επαφή άμεση με τον κόσμο και διάφορες διαδικασίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει. Πιστεύω όσο περνάει η υγειονομική κρίση θα ξεκινήσουν ξανά αυτές οι διεργασίες και θα φτάσουμε κάποια στιγμή και σε συνέδριο που για μας πιστεύω ότι είναι κρίσιμο ακριβώς για να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τους στόχους του αυτούς. Τώρα το θέμα του
το αντισύριζα μετώπο το οποίο είπατε προηγουμένως υπάρχει, υπήρχε πριν τις 7 Ιουλίου και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέτωπο είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλά τα ίδια κέντρα. Το αντισύριζα μέτωπο είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντισύριζα μέτωπο είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντισύριζα μέτωπο είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστά κέντρα. Υπάρχει δυστυχώς στη χώρα μας μια ασφιχτική μηντιοκρατία που δεν θυμάμαι άλλη περίοδο, ίσως λίγο με εξαίρεση το 89-90 στην Ελλάδα, αν θυμάστε τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά, που μια μεγάλη μερίδα του τύπου μεταστράφηκε, ενώ ήταν υπέρ του Αντρέα Παπανδρέου, βρέθηκε όλος, στο σύνολό του σχεδόν, κόντρα στον Αντρέα Παπανδρέου. Δεν συζητάω τα γεγονότα εκείνα, αλλά λέω ότι είναι φαινόμενα τα οποία δεν βρίσκουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι μια ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Αυτό καταγράφεται και σε μελέτες στατιστικές που συγκρίνουν την Ελλάδα με άλλες χώρες. Έχει χάσει παντελώς την αξιοπιστία του και ο τύπος και η τηλεόραση, και αυτό κάτι σημαίνει, κάπου οφείλεται. Ναι, αλλά αν υπάρχει αυτό το μέτωπο, και για να το σχολιάζετε, για να σας ανησυχεί, είπα να πει ότι έχει και ακροαματικότητα. Έτσι. Τώρα, ακροαματικότητα όταν έχει 7%. Ακροαματικότητα, λέω, έχει ανοιχτά αυτιά. Ναι. Στην πλευρά. Ναι, μιλάμε τηλεοπτικούς όρους, αυτό είναι, ναι, αφού λέμε για μίντια. Πάντως οι έρευνες καταγράφουν το ακριβώς αντίθετο, ότι μόνο 7% των πολιτών εκφράζει εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωση όταν αφορά τον τύπο και την τηλεόραση. Είναι πολύ τραγικά χαμηλά ποσοστά όταν σε άλλες χώρες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί σήμερα. 50%. Και σε άλλες χώρες, δείτε τα ίδια πράγματα είναι. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Είναι σε όλη την Ευρώπη. Όχι, δεν είναι μερικοί. Είναι μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς μας κατατάσσουν τελευταίους και κατά Ευρώπη. Έχουν αντικατασταθεί από την Google, το Facebook. Αν βλέπατε ένα άλλο την περασμένη Κυριακή. Άλλο αυτό. Εγώ σας μιλάω έστω ο τύπος που υπάρχει και η τηλεόραση που υπάρχει. Η τηλεόραση έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα πολύ μεγάλη διείσδυση. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά αξιοπιστίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το μαύρο άσπρο. Και το άστρο μαύρο αντίστροφα για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή και μόνο όλη αυτή η καμπάνια, τι θα είχε γίνει αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η κυβέρνηση στην οικονομική κρίση, νομίζω ξεπερνάει τα όρια της υποτίμησης, της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Λοιπόν, να πάρουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Σιμακόπουλου πριν κλείσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Για το θέμα τώρα της εμπιστοσύνης, ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση εμπιστοσύνη, όπως λέει ο κ. Κουρή, στα mainstream, ας πούμε, media, ναι. Στην Ελλάδα είναι όντως χειρότερη κατάσταση, δηλαδή υπάρχει ακόμα λιγότερη εμπιστοσύνη σε συμβατικά μέσα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ενοχλείται από την πραγματικότητα. Αυτό έχω να πω, αυτό είναι το σχόλιο μου. Δεν χρειάζεται καμία καμπάνια για να αναδείξει κανείς αυτό το οποίο ήταν στο μυαλό και στα χείλη της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, το οποίο ήταν ακριβώς ο Θεός να φυλάει τι θα είχε γίνει αν η χώρα είχε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση όσο περνάγαμε αυτή την ιστορία και όσο την περνάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, βόλτα να έκανες έξω αυτό το διάστημα. Λοιπόν, μέσα στο SMS σου, αυτό θα άκουγες από τον κόσμο. Θα σας δώσω ένα λεπτό ακόμα, γιατί με πιέζει το κοντρό, να κλείσουμε. Παρακαλώ. Με αυτό που είπατε, κυρία Σιμακόπουλου, τώρα με τριγκάρετε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, ότι αν είχαμε τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, πού θα πηγαίναμε? Την ίδια στιγμή πριν 10 μέρες, κύριε Γιώργο Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραφε άρθρο, αν ήμασταν εμείς, πώς θα ήταν η χώρα. Ακριβώς. Εν μέρη ήταν η απάντηση σε όλα τα δημοσιεύματα που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα. Εγώ για να πω ένα μόνο σκαυτικό σχόλιο, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή χώρα, ο Υπουργός Υγείας μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα είναι περίπου εξαφανισμένος. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής που η οικονομική κρίση. Ποιος είναι εξαφανισμένος, ο Βασίλης, ο Κικίλιας είναι εξαφανισμένος. Πολύ... Δεν σας διάκοψα, κύριε Σογομούλου. Είναι πολύ... Στο τέλος πήγε πολύ καλά για μας μέχρι τώρα. Εύχομαι όμως να αλλάξει τελείως ρόδα η κυβέρνηση ό,τι αφορά την οικονομική κρίση που έχουμε μπροστά μας. Γιατί εκεί πέρα φοβόμαι ότι θα έρθει ολική καταστροφή. Λοιπόν, ο κύριος κάνει τη δουλειά του. Πάντως δεν ξέρω πού κάνει τη δουλειά του αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι όπως ο κύριος Πολάκης, σίγουρα δεν είναι στο Υπουργείο Υγείας να καπνίζει ένα τσιγαράκι. Εντάξει, κάπου αλλού θα είναι. Και θα κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον και πιο παραγωγικό για τη χώρα του. Είναι λαϊκισμός. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι πραγματικότητα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Μου φουντώσατε τη συζήτηση στο τέλος. Άννα Μισελά Σιμακόπουλου, Νέα Δημοκρατία, βουλευτής. Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δυτικός τομέας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου, τρίτο και τελευταίο μέρος. Να πούμε, να επενθυμίσουμε στους λεωθατές μας, Μάκη, ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βαρουφάκη, σε απευθεία σύνδεση, τον γραμματέα του Μέρα 25. Θα θέσουμε πολλά ερωτήματα, οικονομικά κυρίως, να δούμε τι βλέπει για την επόμενη μέρα, πού θα κάτσει η μπήλια με την ύφεση, αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό το οικονομικό τσουνάμι και το κυριότερο, τι γίνεται με το κορονομόλογο που μάλλον έχει τελειώσει άδοξα αυτή η ιστορία, αν η Ευρώπη θα βάλει πλάτη και αν ο ίδιος είναι διατεθειμένος και υπό ποιες προϋποθέσεις, με ποιους όρους και συνθήκες να βάλει πλάτη, σε ποιο ενδεχόμενο θα έβαζε πλάτη στην κυβέρνηση για να βγούμε από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Τελικά πάντως είδαμε και πριν και με τους πολιτικούς μας. Βασικά όμως και ναι. Αναφερθεί και στο κλίμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, θα αναφερθεί, βέβαια, θα ρωτήσουμε και αυτό. Τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει μόνο τα δικά της. Ή θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει αυτή. Μόνο τη Γερμανία που έχει πάρει το καταπέτασμα. Έχει το. Λύνει και δένει. Σε πολύ λίγο. Σε ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον Θόδωρο Βασιλακόπουλο, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανατακτά χρονικά διαστήματα τον έχουμε μαζί μας. Από την πρώτη μέρα αυτής της υγειονομικής κρίσης μας ενημερώνει, μας λέει πού πάει το πράγμα, από τους πρώτους που έλεγε για την χρήση της μάσκας όταν βγούμε από την καραντίνα. Λοιπόν, πάντως εγώ, Μάκη, αυτό που είδα και με τους πολιτικούς μας πριν από λίγο. Αυτή η αντιπαράθεση, ενώ το πρώτο διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έβλεπαν θετικά τη στάση της κυβέρνησης, που πήρε γρήγορες αποφάσεις για την καραντίνα. Τώρα πλέον ανεβάζουν στροφές. Υπάρχει μια αντιπαράθεση. Δεν είναι αντιπαράθεση, εγώ νομίζω περισσότερο έχει βάση ότι με τα οικονομικά και ιδιαίτερα πέρα από το κόστος που έχει συμβεί πλέον με τον κορονοϊό, μεταξύ τα μαγαζιά, την καραντίνα, όλα αυτά έχουν σημαντική επίπτωση οικονομική σε μεγάλες τάξεις του ελληνικού λαού. Και ξέρεις, πολλοί λένε πάντως ότι όλο αυτό μπορεί να μυρίσει και εκλογές. Δηλαδή όλη αυτή η αντιπαράθεση, μέτρα, να πούμε τα επόμενα 24 ώρα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα, μαθαίνω, για τον τουρισμό, για τους εργασιακούς όρους, πώς θα στηριχθεί η εργασία. Υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά βασικά όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρει κανείς τι επίπτωση θα έχει, το είπαμε στην αρχή, με τον τουρισμό, που εξαρτώνται, δεν υπάρχει χώρος που να μην εξαρτάται από τον τουρισμό και περιμένει το καλοκαίρι να εισπράξει κάποια έσοδα. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω και ακόμα μια φορά τους τηλεθεατές. Κάθε μέρα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που στέλνουν, τα email που στέλνουν. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί τηλεθεατές που σε καλωσορίζουν. Λέει, χαιρόμαστε που είστε καλά και είστε πάλι μαζί. Λέω, ένας από αυτούς, ο κύριος Διονύσης από την Νίκαια, αναφέρεται σε σένα. Για αυτό το διάστημα της καραντίνας. Η κυρία Αγγελική από το Ήλιον, διαβάζω ότι στο Ήλιον το ΙΚΑ λέει δεν έχει γιατρούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια απορρίθμιση γενικότερα, όχι μόνο στην αγορά, το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την καραντίνα. Βέβαια, αναδεικνύουμε όλα τα αισθήματα που λένε, πάρα πολλά τα μηνύματα σε σχέση με συντάξεις, εργασία, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Η επιστροφή των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους, με ποιες συνθήκες, τι λεφτά θα παίρνουν. Τα επιδόματα τελειώσανε, Μάκη μου, πάντα 800. Σε ένα χώρο που έχουμε εντελώς ξεχάσει, κάποια βραδιά αναφέρουμε, είναι ο χώρος ποδοσφαίρου. Και αυτό θα γίνει. Ο οποίος πάει για επανεκκίνηση, έτσι. Ανοίξαν σήμερα τα αθλητικά κέντρα, μπορεί ο κόσμος να πάει να αθληθεί, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και στον χώρο του ποδοσφαίρου, στον χώρο του αθλητισμού και του μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, αν ειδικά του χρόνου έχουμε αγώνες χωρίς θεατές, μιλάμε και για οικονομικό τσουνάμι στις ομάδες. Έτσι. Τώρα ήδη έχει κοστίσει τεράστια λεφτά. Ναι, τα budget θα είναι ιδιαίτερα μειωμένα. Έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορούν να σηκώσουν και οι ομάδες τα budget αυτά. Τα budget και τους μισθούς που δίνουν οι παίχτες. Σημαντική διεθνής απήχησης. Επομένως, παντού δεν υπάρχει χώρος που να μην έχει πληγή από τον κορονοϊό. Και καλά κάνεις το επισημαίνεις. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, Γιάννης. Θέλουμε ειλικρινά, Γιώργη, κάνουμε την επανάσταση. Θα την κάνουμε. Εδώ πέρα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε. Από μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Και ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Που όλο τώρα που είναι καλοκαίρι, τα πάντα όλα. Χάντμπολ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, Γιάννης Βαρουφάκης, Μέρα 25. Και βέβαια νωρίτερα θα έχουμε τον Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί τον τρέξαμε λίγο. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Κύριε Βασιλακόπουλε, μας ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα κύριε Καθηγητά και σε εσάς. Και κύριε Κουρή, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σας τρέξαμε λίγο, γιατί αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ διπλά και θερμά. Πάμε λίγο, πώς είναι η επόμενη μέρα τώρα με τον κορονοϊό και σήμερα, λίγα τα κρούσματα, μόλις δύο, κύριε καθηγητά. Ότι η επιδημία είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση ελέγχου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι κάτι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο τα νέα κρούσματα που διαγνώσκονται, είναι και η πορεία των ασθενών, το πόσοι χρειάζονται να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Είμαστε σε μια πραγματικά σωστή, σε μια καλή φάση που έχουν ελεγχθεί τα πράγματα. Η επιδημία θεωρητικώς θα μπορούσε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να σβήσει αν συνεχίζουμε να δείχνουμε μια λογική συμπεριφορά. Και όταν λέω μια λογική συμπεριφορά, να κρατήσουμε τις καλές συνήθειες που αποκτήσαμε τον προηγούμενο καιρό. Ας πούμε το να πλένουμε τα χέρια μας καλά με νεράκι και σαπούνι ή με κάποιο αντισηπτικό πριν τα βάλουμε στο πρόσωπό μας, είναι μια πάρα πολύ καλή συνήθεια που αν μας μείνει στο δίνεκες, θα βοηθήσει να μειώσουμε όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όχι μόνο τον κορονοϊό. Τώρα, η απόσταση είναι κάτι ψυχολογικά δύσκολο. Όλοι θέλουμε να είμαστε κοντά στον συνάνθρωπό μας, στο φίλο μας, να τον αγκαλιάζουμε. Είναι δύσκολο, το αντιλαμβανόμεθα όλοι αυτό. Αλλά θα πρέπει λιγάκι να δώσουμε ακόμα προσοχή. Και το λέω αυτό διότι δεν έχουμε ακόμα ιατρικά λύσει το πρόβλημα και η μόνη λύση που προς το παρόν έχουμε είναι τα μέτρα αυτά αποστασιοποίησης, έτσι να το πω. Σήμερα στα νοσοκομεία από αυτούς που υπήρξε κρούσμα κορονοϊού, πόσοι παραμένουν? Το συνολικό αριθμό των νοσηλευωμένων δεν μπορώ να σας τον δώσω, κύριε Κουρή, διότι πρώτον τον έχει ο ΕΟΔΗ και πρέπει να μιλάμε με επίσημα στοιχεία και οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμα και αν την έχω, δεν θα ήθελα να τη δώσω δημόσια. Mm-hmm. Δεν εκπροσωπώ το κράτος. Και δεύτερον, αυτή την ώρα που μιλάω, μπορεί κάποιος να πήρε εξιτήριο, κάποιος να έφυγε. Ελπίζω να μην πεθάνει κανένας άλλος συνάνθρωπός μας. Ως εκ τούτου να είμαι μη ακριβής. Όμως, τι μπορώ να σας πω. Μιλάω σχεδόν με όλους τους συναδέλφους μου από το νοσοκομείο Σωτηρία. Πριν ένα μήνα ήμασταν σε μια κατάσταση που όλες οι κλινικές ήταν γεμάτες και που δεν είχαν ουσιαστικά πλέον πού να βάλουν τους ασθενείς. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα περιστατικά που ακόμα νοσηλεύονται με κορονοϊό έχουν συγκεντρωθεί σε ένα σημείο του νοσοκομείου Σωτηρία. Ξέρετε, το νοσοκομείο Σωτηρία είναι ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλο νοσοκομείο, αχανές οικόπεδο, να το πω έτσι, δάσος, όχι οικόπεδο, με πολλά διαφορετικά κτίρια. Mm-hmm. Για να καταλάβει ο κόσμος που δεν το έχει επισκεφτεί. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουν μαζευτεί βασικό σε ένα κτίριο και όλα τα άλλα κτίρια είναι ελεύθερα πλέον, απολυμμένονται και είναι στη φάση που ετοιμάζονται να υποδεχτούν κανονικούς ασθενείς. Όχι κανονικούς, όλοι οι ασθενείς κανονικοί είναι, ενώ ασθενείς, και με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποίησα, ασθενείς οι οποίοι δεν είναι. Δεν ασθενούν από κορονοϊό. Κύριε καθηγητά, είναι η τυπική. Κύριε καθηγητά, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε συγχρονισμού, ειδικά από τα νέα παιδιά, σας ανησυχούν? Και το λέω αυτό γιατί οι νέοι θα μου πείτε, εντάξει, βράζει το αίμα τους. Τώρα, παιδί μου, τόσο καραντίνα. Η συντριπτική πλειοψηφία όλων των Ελλήνων, των συμπολιτών μας. Μείναμε μέσα. Δίναμε οδηγίες καθημερινά. Τώρα, να φτάνουμε στο άλλο άκρο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτές οι εικόνες μπορούν να φέρουν αρνητικές εξελίξεις, γιατί βλέπουμε σήμερα μόλις δύο νέα κρούσματα και να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά. Εσείς μας το λέγατε εδώ από 10-13 Μαρτίου, εδώ μαζί ήμασταν τότε στο στούντιο και σας ευχαριστώ ειδικά από τότε που συνέχεια έχουμε αυτή την επαφή και μας ενημερώνετε. Μπορούν να δημιουργήσουν ανησυχητικές εξελίξεις αυτοί οι συγχρονισμοί, αυτές οι συναθρήσεις σε πλατείες, λεωφορεία, παραλίες? Μπορούν, κύριε Σιαδήμα, ιδίως αυτό στις πλατείες, για παράδειγμα. Θέλω να πω κάτι. Αν δημιουργηθεί ένα πανηγύρι, να σας το πω έτσι, στην Αστυπάλαια. Ναι. Ακόμα και αν μεταδοθεί ο ιός και κολλήσουν καμιά 20 άνθρωποι ή 30, θα είναι εύκολο να ειχνηλατηθούν, να απομονωθούν και τέλος πάντων θα αντιμετωπίσουμε την τοπική επιδημία. Αν μαζευτούμε 300-400 ενήλικες στην πλατεία Αγίου Ιωάννου της Αγίας Παρασκευής, όπου έγινε ένα από τα τέτοια περιστατικά, ναι, και αρχίζουμε και αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον, πίνουμε μπύρες, κάνουμε πλάκα δίπλα ο ένας τον άλλον, ένας ή δύο να έχουν,
την λίμωξη και να μην το γνωρίζουν, γιατί είναι συμπτωματική. Πάρα πολλοί άνθρωποι περνάνε τη λίμωξη και ασυμπτωματικά, και αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα. Όχι προσυμπτωματική. Εγώ δεν σα λέω να είναι στη φάση που θα αναπτύξουν εκ των υστέρων συμπτώματα και δεν έχουν προλάβει να τα αναπτύξουν, αλλά ασυμπτωματική, να περάσουν τη λίμωξη χωρίς να νοσήσουν, χωρίς να το καταλάβουν. Αν μεταδοθεί λοιπόν αυτό σε 20-30 άτομα, αυτά θα μετά θα πάνε σε όλη την υπόλοιπη Αθήνα. Δεν μπορείς να απομονώσεις μετά τίποτε. Δεν μπορείς να θέσεις σε καραντίνα και να περιορίσεις το πρόβλημα. Γι' αυτό η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο να έχουν ανοίξει τα κέντρα διασκέδασης, οι καφετέρειες, τα μπαρ, τα εστιατόρια, ήδη, όπου να με οργανωμένο τρόπο, οργανωμένο δηλαδή, κρατώντας αποστάσεις με τραπέζια, να μπορεί ο κόσμος να βρεθεί με τους φίλους του, να εκτονωθεί, και όχι αυτό το, πώς θα σας το πω, μαζευόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε ένα μπουλούκι, είτε το κάνουμε σαν πολιτική πράξη, κάνουμε αντίσταση, δεν ξέρω σε τι, πραγματικά, σε τι κάνεις αντίσταση όταν κινδυνεύεις να μεταδώσεις, ας πούμε, μια τέτοια αδιανόητη επιδημία, πανδημία. Σε άλλες χώρες, είδε καθηγητά, υπάρχουν ανάλογα συμπτώματα. Μπορείστε. Σε άλλες χώρες. Αυτά που επισημάνεται, Αγία Παρασκευή, η νέα παιδιά. Αυτοί οι συγχρονισμοί σε άλλες χώρες γίνονται αυτή την περίοδο. Εσείς νομίζω ότι έχετε μεγαλύτερη πληροφόρηση από μένα, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ. Στις άλλες χώρες, ξέρετε, δεν ήταν τόσο πετυχημένοι όσο ήμασταν εμείς. Η καραντίνα τους. Δηλαδή, ναι, το πρόβλημα είναι πολύ μικρότερο. Αυτή τη φορά η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στην Ευρώπη και παγκόσμια ανεκατομμύριο πληθυσμού στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το πολύ μεγάλο κατόρθωμα που πετύχαμε. Μάλιστα. Είναι, πώς σας το πω, είναι σαν να έχουμε, σαν να παίζουμε τον ημιτελικό του Champions League, έτσι να το πω απλά, να έχουμε κερδίσει 6-0 στο πρώτο παιχνίδι και να πάμε να παίξουμε τον επαναληπτικό τελείως απροπόνητη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε προκληθεί. Δεν γίνεται. Για καθήτα, με την εμπειρία της εμπειρίας που έχετε όλο αυτό το καιρό, πιστεύετε ότι υπάρχει διαζύγιο με τον κορονοϊό? Διαζύγιο. Ναι. Αν θα φύγει ο κορονοϊός δηλαδή, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός RNA που όμως αλλάζει πολύ αργά. Αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά. Άρα δεν αναμένεται να μας εγκαταλείψει τόσο γρήγορα όσο άλλοι ιοί, ούτε τα πρώτα του ξαδέρφια. Τα πρώτα του ξαδέρφια, ο SARS και ο MERS, μας εγκατέλειψαν πιο γρήγορα, διότι οι άνθρωποι που νοσούσαν πέθαιναν. Στον MEN SARS, που ήταν πρώτος ξάδερφος αυτού του ιού, πέθαινε το 10%, στο δε MERS το 34%. Mm-hmm. Όταν ο άνθρωπος που έχει την νόσο πεθαίνει, δεν μεταδίδει. Mm-hmm. Τώρα, ο ιός είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρος, αλλά αρκετά έως πολύ μεταδοτικός. Μέχρι ότου λοιπόν καρποφορήσουν οι προσπάθειες της επιστήμης να πετύχουμε να φτιάξουμε εμβόλιο, που ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ο ιός μάλλον δεν θα φύγει. Θα κάνει μια κάμψη τώρα το καλοκαίρι πολύ αναμενόμενη και όλοι ευελπιστούμε σε αυτή, και θα επανέλθει όπως συνήθως επανέρχονται οι κορονοϊοί, μάλλον το επόμενο φθινόπωρο. Λοιπόν, θα μας βρει, όχι με το ίδιο όνομα θα είναι. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς θα επανέλθουμε, όχι όπως ο κορονοϊός, για να ενημερώσουμε, να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την τακτική μας επικοινωνία. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Και εγώ, καλή σας νύχτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας σύνδεση. Μάκη, είναι μαζί μας ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25. Καλησπέρα, κύριε Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας. Σας έχουμε κοντά μας, καιρό είχαμε να τα πούμε. Και νομίζω έχει αρχίσει κάπως να στενοχωριάται το σύστημα, το πολιτικό. Διότι βλέπουν ότι έχετε παρουσία και παράλληλα και, και τα ποσοστά σιγά σιγά τσιμπάνε. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε, είσαστε ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα συμμετοχή σας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα? Αν είστε ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα παρουσία σας στο πολιτικό σύστημα, αυτό λέει ο Μάκης. Νομίζατε πως υπάρχει ή σας καλύπτει ή νομίζω ότι έχει κάπου κενά? Το ΜέΡΑ25 το φτιάξαμε άνθρωποι που δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου για τη δική μας πολιτική παρουσία και καριέρα. Το φτιάξαμε επειδή
αυτή η χώρα υποφέρει και πιστεύουμε ότι μπορούμε κάτι να προσφέρουμε σε αυτήν. Μακάρι η κρίση να είχε φύγει και εμείς να μην είχαμε λόγο ύπαρξης. Με ρωτήσατε, είμαι ευχαριστημένος. Πώς να είμαι ευχαριστημένος όταν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη το 60% του πληθυσμού βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και αν το δούμε, ξέρετε ότι η Ινδία, μια φτωχότατη χώρα αλλά και ταυτόχρονα πολύ δυναμική οικονομία, αντιμετωπίζει ύφεση 45%. 45%. Δεν είναι η στιγμή να είναι κανένα αυτάρεσκο και ευχαριστημένο. Με τη γνώση, τις εμπειρίες που ασχολείστε και με τα διεθνή θέματα. Όλα αυτά που σημαίνουν με την Ινδία πάνω. Με ένα πληθυσμό τεράστιο. Και είπατε, ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν υπάρχει διεθνές θέμα και στη Δύση, να μην έχει και στην Αμερική, στην χώρα μας. Ακόμη και χθες ο κύριος Ομπάμα τα ψαλάχρια στον κύριο Τραμπ. Ότι χρειαζόμαστε σωστή ηγεσία. Και βγήκε να του πει ότι ο κύριος Τραμπ, ότι εσύ τα έχεις χάμει θάλασσα που άφησες. Πάμε λίγο στα δικά μας να μας βοηθήσετε, γιατί έχετε περάσει, ήσασταν σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, υπουργός Οικονομικών. Το 2015, επικεφαλής του Μέρα 25, με τη δικιά σας άποψη, τη δικιά σας οικονομική πρόταση. Σε σχέση με εκείνες τις μέρες, με εκείνα τα μέτρα που είχατε πάρει, εκείνες τις αποφάσεις, σήμερα ποια είναι η διαφορά, είναι σύλληπτη, βοήθησα ή έφεραν αυτό που ζούμε σήμερα? Κοιτάξτε, το 2015 προσπαθούσα να κάνω ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα. Αναδιάρθρωση χρέους, κούρεμα χρέους. Η χώρα μας από το 2010 βρίσκεται σε μια τετραπλή χρεοκοπία. Έχει ένα κράτος που έχει χρεοκοπήσει. Από το 2010 αυτό δεν έχει αλλάξει. Το γεγονός ότι διασωλήνωσαν οι Τροϊκανοί το κράτος με την Τρόικα, με τα δάνεια της Τρόικας, δεν βοήθησε να υπερβληθεί η χρεοκοπία, τη συγκαλύψαν. Και η συγκάλυψη της χρεοκοπίας έρχεται με το κόστος, το αντίτιμο είναι η ακόμα βαθύτερη χρεοκοπία. Τράπεζες χρεοκοπημένες εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα να δείτε ότι αν κοιτάξετε λίγο τα δημιουργία σε αιτίες ποιες είναι, κύριε Παρουφάκη? Οι αιτίες έχουν γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία να κοιτάμε το παγκόσμιο στερέωμα. Έχω γράψει ολόκληρη βιβλία, έχω ασχοληθεί, αλλά δεν αφορά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γιατί κατέρευσε ο διεθνής καπιταλισμός το 2008, γιατί αυτό συνέβη. Η Ελλάδα ήταν το πιο σαθρό διαμέρισμα μιας παγκόσμιας πολυκατοικίας και ιδίως μιας ευρωπαϊκής πολυκατοικίας που ήταν τιμόρροπη. Και προφανώς ο λαός μας υπέφερε πιο πολύ από άλλους λαούς, επειδή ήμασταν το πιο σαθρό διαμέρισμα αυτής της προβληματικής πολυκατοικίας. Από το 2010. Εσκεμμένα τους πολιτικούς, η ευθύνη που ανήκει. Κοιτάξτε, η ευθύνη ανήκει. Κυβέρνησαν και αριστερά και δεξιά. Και δεν είναι θέμα και μόνο κυβέρνηση. Είναι ένα ολόκληρο χρηματοπιστωτικό σύστημα που χτίστηκε σε σαθρές βάσεις, αν θέλετε, από το 1971 με την κατάργηση του Bretton Woods. Μην πούμε όμως αυτή την ιστορία, γιατί ο κόσμος υποφέρει εκεί έξω. Έχω γράψει ολόκληρη βιβλία σας. Λέω, δεν είναι η στιγμή να κάνουμε ανάλυση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια. Αν σας καλούσε να αναλάβετε το Υπουργείο Οικονομικών. Θα έκανα το ίδιο πράγμα που έκανα και το 2015. Θα πήγαινε πέρα στο Eurogroup. Ποιος εμπόδισε να υλοποιηθούν αυτά? Ο Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως. Ο Αλέξης Τσίπρας, στη δική μου την περίπτωση. Γιατί αυτό που έπρεπε να έχει κάνει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου το 2010, έπρεπε να έχει θέσει βέτο στο Eurogroup εκείνο που έφερε το πρώτο μνημόνιο. Έπρεπε να έχει θέσει βέτο σε εκείνο το πρώτο μνημόνιο. Έπρεπε να το έχει κάνει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Έπρεπε να το έχει κάνει ο Γιάννης Στρονάρας. Προσπάθησα να το κάνω εγώ, δεν με άφησε ο Αλέξης Τσίπρας. Έπρεπε να το κάνει ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Είναι απλά τα πράγματα. Κύριε, δεν είναι θέμα καν αριστεράς δεξιάς. Επιτρέψτε μου να τελειώσω αυτή την πρόταση. Αυτή την πρόταση. Όταν έχεις πτωχεύσει, δεν πρέπει να παίρνεις άλλα δάνεια, ιδίως αν στα δίνουν υπό όρους περαιτέρω συρρήκνωσης του εισοδήματός σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ένας νόμος της φύσης. Δεν είναι θέμα τι πιστεύει ο Βαρουφάκης και τι πιστεύει ο Μητσοτάκης. Το ότι δεν το κάνουν αυτό και συνεχώς δανείζονται υπό όρους περαιτέρω συρρήκνωσης των εισοδημάτων, είναι ένα έγκλημα εναντίον της λογικής που φέρνει τους ανθρώπους μας, τους μικρομεσαίους, τους νοικοκυρέους, τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, σε χειρότερη θέση καθημερινά. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, μιας και είπαμε τη μαγική λέξη μνημόνιο, με αφορμή το γεγονός ότι όλοι συμφωνείτε, βάζω και εσάς μέσα, γιατί πάνω απ' όλα οικονομολόγος είστε, πέρα από πολιτικός και αρχηγός κόμματος, ότι θα είναι μεγάλη ύφεση. Η Κομισιόν λέει για 9,7% όσον αφορά την Ελλάδα. Το οικονομικό επιτελείο την κατεβάζει πιο κάτω, ενώ την ίδια ώρα και η Κομισιόν λέει ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 2021 7,9. Εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά τα νούμερα, δεν ξέρουν που θα είμαστε. Για να μας πείτε τη δικιά σας άποψη πάνω σε αυτό. Για την ύφεση και αν κάποιοι λένε, όπως για παράδειγμα επειδή είπα τα λέξη Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει,
Λέω ότι με αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πάμε σε νέο μνημόνιο. Γιατί πότε είμαστε εκτός μνημονίου? Επειδή ο κύριος Τσίπρας έκανε τα ραπτατζούμ και θριαμβολογίες του καλοκαίρι του 2018, μας έβαλε από το τρίτο σε τέταρτο μνημονίο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μου αρέσει να μιλάω υπεύθυνα. Την απάντηση στο ερώτημά σας την έδωσα στη Βουλή πρώτη φορά 10 Μαρτίου και μετά την επικαιροποίησα. Είχα πει 10 Μαρτίου, και το θυμάστε αυτό, ελπίζω, τότε, και με είχαν λιγορήσει ότι θα είμαστε τυχεροί να γλιτώσουμε με μία ύφεση μόνο 10%. Το είχα πει 10 Μαρτίου. Στην τελευταία μου αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, τον κοίταξα στα μάτια και του λέω: η δική μου η σημερινή εκτίμηση είναι 14 με 15% κάτω. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία θεωρώ αξιόπιστα και γι' αυτό τα λέω. Είμαστε από εκεί πέρα. Στην ύφεση. Το έχω δηλώσει, είναι στα πρακτικά της Βουλής και ξέρετε, εδώ θα είμαστε και σε μερικούς μήνες. Ας κριθούμε όλοι όσοι έχουμε κάνει τις προβλέψεις μας. Το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, έχει υπονομεύσει την αξιοπιστία του πηγαίνοντας από το 0 στο μείον 1, στο μείον 2, πήγε στο μείον 4. Ας αφήσουμε αυτές τις ανοησίες. Δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από ένα αισθητικό. Ο κόσμος έχει ανάγκη από την αλήθεια και να του πεις: θα έχουμε μια τεράστια ύφεση. Θα έχουμε ένα έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού την επόμενη χρονιά, δηλαδή στο τέλος αυτής της χρονιάς, της τάξης του μείον 15 με μείον 18%. Είναι δεδομένο αυτό. Και αυτό δεν είναι κριτική, είναι μια πραγματικότητα. Να πούμε τι σημαίνει ύφεση για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτή η μεγάλη ύφεση τι σημαίνει. Να σας το πω με νούμερα απλά για να καταλάβει. Το συνολικό εισόδημα της χώρας, αν πάρουμε όλα τα εισοδήματα όλων των Ελλήνων πέρυσι, ήταν 190. Αφήστε τα πολλά μηδενικά γιατί μπερδεύει το πρόβλημα. Ήταν 190. Το 2020 θα είμαστε τυχεροί να είναι 162. Έτσι, θα έχουμε χάσει γύρω στα 28 δις. Έτσι, 28 δις θα έχουμε χάσει. Αυτά θα είναι τα συνδέματα που θα έχουν φύγει. Και δεν είναι αυτό το τεράστιο, δεν είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι αυτή η τραγωδία μας. Θέλω να επικεντρωθείτε στο ποια είναι η τραγωδία μας. Η τραγωδία μας είναι ότι επειδή θα έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα του κρατικού πρωτοβολισμού και εμείς δεν είμαστε κυρίαρχη χώρα πια, δεν μπορούμε μόνοι μας να αποφασίσουμε την δημοσιονομική μας πολιτική. Θα έρθει η Τρόικα τέτοια εποχή, τον Απρίλιο του 2021. Τον Απρίλιο του 2021 και θα πει: ελάτε εδώ. Είχατε συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβέρνησεις και εσείς ότι θα έχετε ένα πλεόνασμα 3,5% του κρατικού πρωτοβολισμού, πρωτογενές πλεόνασμα. Και έχετε ένα έλλειμμα μείον 15-18%. Δεν θα σας ζητήσουμε να πάτε από το μείον 15-18 στο συν 3,5, άρα θα σας ζητήσουμε να πάτε στο μείον 5. Από το 15, έστω στην καλή περίπτωση, μείον 15 στο μείον 5. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. 10% του ΑΕΠ. 10% του ΑΕΠ, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θα πρέπει να μεταφραστεί σε μείωση συντάξεων, μισθών και αύξηση φόρων για τους μικρομεσαίους. Αυτό σημαίνει. Για να σα δώσω μια τάξη μεγέθους. Τα αφεντικά απ' έξω δεν το βλέπανε? Τα αφεντικά απ' έξω δεν τους ενδιαφέρει, αγαπητέ μου. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο μέσος Έλληνας. Γιατί πότε τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει το 10. Γιατί δεν το κάναν το ίδιο πράγμα το 2010? Ακριβώς αυτή ήταν η λιτότητα που επέβαλαν στον ελληνικό λαό το 2010. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι συγκάλυψαν μια πτώχευση, δώσαν 110 δισεκατομμύρια στον κύριο Παπανδρέου τότε, στον κύριο Κωνσταντίνου. Αυτά τα 110 πήγανε όλα σχεδόν, συμπούρπουλα, όλα. Πήγανε σε 4 γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Δεν πήγαν στον ελληνικό λαό. Δεν πήγαν στον ευρωπαϊκό λαό. Πήγανε σε 4 πτωχευμένες γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Και αν θέλετε, να σας πω και ποιες. Στη Finance Bank, στην Deutsche Bank, στη Société Générale και στην BNP Paribas. Για να λέμε και τα πράγματα με τα όνομα. Δηλαδή, τα λεφτά που δανειστήκαμε πήγαν στις τράπεζες? Βεβαίως, όλα. Όλα. Μα τι χρωστάγαμε στις τράπεζες? Από τα 90 τόσα. Από τα 100. Τα 90 τόσα πέρασαν. Συντριπτική πλειοψηφία. Πήγαν στις τράπεζες. Και δεν χρειάζεται να ρωτήσετε εμένα, το παραδέχονται και τώρα. Το παραδέχονται ήδη. Όμως, κύριε Βαρουφάκη, σήμερα υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει σωτηρία. Και τι προτείνετε? Βεβαίως και υπάρχει σωτηρία. Βεβαίως και υπάρχει σωτηρία. Βεβαίως και υπάρχει σωτηρία. Πρώτον, στο τομέα το δικό μας, εδώ στη χώρα μας. Εγχωρίως. Αυτό που έλεγα από τον Μάρτιο, από την 10η Μαρτίου, στην Ολομέλεια της Βουλής, στον κύριο Σταϊκούρα, ήταν το εξής. Όχι αναβολές φόρων. Μην κάνετε ένα βολεσφό. Μην πλέτε στον κόσμο. Δεν θα μας τα δώσετε. Τώρα θα μας τα δώσετε σε μερικούς μήνες μαζεμένα. Γιατί ο άνθρωπος πανικοβάλλεται, ο επιχειρηματίας, ο νοικοκυρέος. Γιατί δεν θα έχει να στα δώσει και σε μερικούς μήνες. Κούρεψε του τα. Πέστε, αυτά δεν θα τα δώσω. Διαγράφονται. Αυτά τα χρέη διαγράφονται. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερον, έχεις 3-4 δισεκατομμύρια στην τράπεζα, γιατί τόσα είχε η κυβέρνηση τότε. Ρίξτε τα αμέσως στην αγορά. Να μην κλείσουν οι άνθρωποι. Να κρατηθούν εν ζωή όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί αν κλείσουν μετά δεν ανοίγουν. Το κόστος του να ανοίξεις ένα μαγαζί που έκλεισε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει να καταβάλεις για να μην κλείσει. Και όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Eurogroup βέτο. Δεν φεύγουμε από τη μέσα. Είδατε ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας
άσκησε βέτο. Είπε, άμα θέλετε να συζητήσουμε για ευρωομόλογο, εγώ ασκώ βέτο. Και την άξαν στον αέρα τρία Eurogroup και δεν προχώρησε η ιστορία αυτή, γιατί ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας άσκησε βέτο. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει ιερή υποχρέωση να ασκήσει βέτο στο βέτο του Ολλανδού και να πει από εδώ δεν θα φύγουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να προσυπογράψει κοινοτικό προϋπολογισμό για τα επόμενα 6-7 χρόνια, γιατί τώρα προκύπτει αυτή, πρέπει να ανανεωθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Εάν δεν μας πείτε, αν δεν υπάρχει δέσμευση, ότι θα γίνει ένας εξευρωπαϊσμός αυτών των νέων χρεών που θα συσσωρευτούν στους όμους του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το ευρωομόλογο. Εάν μας φορτώσετε αυτά τα δάνεια που θα πάρει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, το από τον ESM, από την Κομισιόν κτλ., στον κρατικό προϋπολογισμό, τελειώσαμε. Γιατί μετά οι ίδιοι θα έρθουν και θα ζητήσουν τεράστια λιτότητα. Που τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι του χρόνου, την ώρα που αρχίζει να ανασένει πάλι μετά τον κορονοϊό, ελπίζουμε η πανδημία να έχει τελειώσει, ναι, την ώρα που θα ανασένει η οικονομία, θα έρθει η Τρόικα. Και με ένα σφυρί θα μας χτυπήσει το κεφάλι, εμάς, όχι εμένα. Εγώ είμαι προνομιούχος. Το μικρομεσαίο θα χτυπήσει το κεφάλι. Θα του αυξήσει τους φόρους. Θα μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Άρα θα μειωθεί ο τζίρος των μαγαζιών. Δεσμευτείτε, κύριοι του Eurogroup, ότι αυτό δεν θα γίνει. Άρα αλλιώς δεν φεύγουμε από εδώ μέσα. Άρα φαντάζομαι βλέπετε και αύξηση της ανεργίας, έτσι, συνάμα. Καλά, δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Όχι στην αύξηση, καταστροφή της αγοράς εργασίας. Επομένως, καταστροφή, αλλά το θέμα ποιο είναι. Ακούστε με. Εγώ δεν κακίζω την κυβέρνηση για την αύξηση της ενεργείας, γιατί αυτό γίνεται παγκοσμίως. Εκεί που τους κακίζω είναι ότι δεν βάζουν σήμερα βέτο στο Eurogroup, έτσι ώστε να μην έρθει του χρόνου όταν θα αρχίσει να κάνει την οικονομία. Δεν έχει, έχει υποχρέωση να το κάνει, δεν έχει δυνατότητα να μην το κάνει. Μπορεί να είναι. Όχι, τι χειρότερα θα κάνουν, τι θα μας κάνουν, διώξουν το ευρώ, επειδή ζητάμε τα αυτονόητα. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ένας λόγος υπάρχει να πηγαίνει στο Eurogroup. Ένας λόγος, ότι έχει το βέτο. Εάν απεμπολείς το βέτο πριν μπει στο Eurogroup, όπως έκανε η κυβέρνηση, βγήκε ο κύριος Ταϊκούρας και μου είπε στη Βουλή: εγώ δεν θα ασκήσω ποτέ βέτο. Τότε του λέω: μην πας στο Eurogroup, γιατί δεν θα σε ακούσουν ποτέ. Η Ελλάδα είναι πολύ ισχνή χώρα. Είναι πολύ ασύνηματη χώρα στο πλαίσιο του Eurogroup. Ένα όπλο έχει. Το βέτο. Γιατί αν το ασκήσεις δεν γίνεται τίποτα. Αυτό έχουμε ιερή υποχρέωση να το ασκήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει πέμπτο μνημόνιο. Είναι απλά τα πράγματα. Οι ερωτήσεις που λίγο σας πιέζουμε, αλλά εσείς δεν πιέζεστε, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει διέξοδος. Αυτό ψάχνουμε απόψε μαζί σας. Να υπάρχει λίγο μια αισιοδοξία ότι μπορούμε. Υπάρχει διέξοδος. Αυτό το μπορούμε όμως, πού μπορεί να θεμελιωθεί. Και αν υπάρχει μια, όλοι μαζί μπορεί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα διακαώς να έχουμε μια εθνική συνεννόηση. Δεν θα ήθελα τίποτα παραπάνω και πραγματικά σας το λέω ειλικρινά να βγω και να υποστηρίξω μια κυβέρνηση, έστω και της Νέας Δημοκρατίας, όποιου και να είναι, όποιου και να είναι, ναι, που θα πάνε στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής με εθνική υπερηφάνεια και πατριωτισμό και να πούν, κοιτάξτε να δείτε, ως εδώ, εσείς έχετε τον Όλαφ Σόλτ, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, εσείς έχετε εποφεληθεί τα μέγιστα από το ευρώ, ο ελληνικός λαός είναι 10 χρόνια τώρα στο καναβάτσο. Δεν πρόκειται να δεχτώ νέα λιτότητα. Και θα ασκήσω βέτο. Θα κάνω τις μετακινήσεις που χρειάζονται στη χώρα μου. Θα κάνω τα κουρέματα που πρέπει στους μικρομεσαίους μέσα στο πλαίσιο των δικών μου δυνατοτήτων. Θα συμμαζέψω την ιστορία με τα κόκκινα δάνεια, παγώνοντας τον Ηρακλή, αυτό το όνειδος που πουλάνε τώρα τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη στα ταμεία. Τελείωσε κάτι τέτοιο που κυκλοφόρησε σήμερα. Ότι μάλλον να πέτυχε αυτό το σχέδιο. Μακάρι. Εγώ τους απαιτώ 2 μήνες τώρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Τους λέω παγώστε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Είναι διέξοδος. Ο Ηρακλής είναι καταρχάς ήταν ένα έγκλημα και το Δεκέμβριο που εισήχθη στην νομοθεσία του κράτους. Αλλά σήμερα είναι αποτρόπαιο πλέον. Κύριε Βαρουφάκη, γιατί... επειδή έχετε άποψη και τη λέτε. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, θα βάζατε πλάτη στην ελληνική κυβέρνηση, αν πήγαινε έξω η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έβαζε βέτο, ζητούσε κούρεμα χρεών, ζητούσε αναδιάρθρωση για μια καλύτερη μέρα για την Ελλάδα. Okay. Τότε θα βάζατε πλάτη στην κυβέρνηση, αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι μόνο θα έβαζα πλάτη, θα ζητοκράβγαζα υπέρ της κυβέρνησης. Επόμενη ερώτηση. Επειδή μας περιγράψατε τη μεγάλη εικόνα στα 6-7 λεπτά που έχουμε, μας περιγράψατε τη μεγάλη εικόνα τι έρχεται στην οικονομία.
Μήπως αυτό οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση αν θα πάμε σε πρόωρες κάλπες ή όχι. Βέβαια, η κυβέρνηση διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και λέει εν μέσω πανδημίας δεν πάμε σε εκλογές. Εν μέσω πανδημίας έχουμε να δώσουμε τη μάχη να τελειώσουμε με τον κορονοϊό και να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα που είναι η οικονομία. Είπε ότι δεν χρειάζεται εκλογές. Ναι, να ακούσουμε όμως τι μας λέει ο κ. Βαρουφάκης. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να πάμε σε πρόορες κάλπες? Όχι, το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε σε πρόορες κάλπες. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πάμε σε πρόορες κάλπες. Και ο λόγος είναι ότι όλος ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή δεν κυβερνούν πλέον. Αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα ξέρουν πολύ καλά ότι έρχεται ένα οστικό κύμα ύφεσης τεράστιο, ότι η Τρόικα θα απαιτήσει από εκείνους ένα πακέτο λιτότητας το οποίο θα είναι όχι μόνο αντιλαϊκό αλλά καταστροφικό. Και το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, η μόνη σοβαρή συζήτηση που γίνεται εντός των κυβερνητικών κύκλων, στο πρωινό καφέ του Πρωθυπουργού και ούτω καθεξής, είναι πότε θα πάνε σε εκλογές. Θα πάνε μέσα στον Ιούλιο, θα πάνε το φθινόπωρο ή θα πάνε το Μάρτιο-Απρίλιο, λίγο πριν έρθει η Τρόικα. Αυτό είναι το ερώτημα. Για να κερδίσουν. Ερώτηση, εσάς το Μέρα 25 σας ανησυχούν εκλογές πέρα από την χώρα, όσον αφορά τη δικιά σας την πολιτική ύπαρξη? Καθόλου, γιατί κοιτάξτε, εμείς το περασμένο Ιούλιο, πριν από ένα χρόνο περίπου, είμαστε μια παρέα 200 άτομα. Ναι. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα, πήγαμε πάνω κάτω, πήραμε 3,5% και μπήκαμε στη Βουλή. Χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς δεκάρα ζακιστή. Πραγματικά είχαμε 55.000 ευρώ όλα και όλα, εκ των οποίων τα 30.000 ήταν τα ψηφοδέλτια. Που το καταλαβαίνετε, χωρίς προϋπολογισμό το κάναμε. Και σας λέω, μια χούφτα άνθρωποι είμαστε. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχουμε οργανώσεις σε κάθε μία από τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε ομάδα επικοινωνίας, έχουμε τομείς, έχουμε θέσεις για τα πάντα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, αλλά ξέρετε, δεν είμαστε κλασική πολιτική. Δεν μας ενδιαφέρει η καριέρα μας. Δεν μας ενδιαφέρει το κόμμα μας καν. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μας βλέπει στο κανάλι σας, που αγωνιά για την επόμενη μέρα. Που δεν ξέρει πώς θα τα βγάλει πέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Που το παιδί του το ένα έχει φύγει στο εξωτερικό και το άλλο σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό. Που βλέπει τους γείτονές του και δεν μπορεί να τους αντικρίσει τα μάτια, γιατί και αυτοί οι γείτονές του είναι σε χειρότερη θέση από αυτόν. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι γι' αυτό. Το σύνθημα με το οποίο είχαμε κατέβει στις εκλογές πέρυσι, αν θυμάστε, ήταν για τους ανθρώπους, όχι τα αξιώματα. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι στο Μέρα 25. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Ναι. Δεν έχουμε ανάγκη την πολιτική. Έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό το κάνουμε μόνο επειδή βρισκόμαστε ως λαός σε μια βαθιά κρίση εντός μιας Ευρώπης που καταραίει. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Μοιάζει με κάποια περίοδο αν είναι ελληνική η σημερινή. Σημερινή κατάσταση που ζει η χώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει αντίστοιχη περίοδος, αλλά πρέπει να σας πω ότι η περίοδος στην οποία ζούμε, την οποία βιώνουμε τώρα, ξεκίνησε το 2008. Δεν ξεκίνησε τώρα με τον κορονοϊό. Το 2008 ουσιαστικά πτώχευσε το ελληνικό δημόσιο και οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά χωρίς να το έχουν καταλάβει. Τέλη του 2009 άρχισε να το καταλαβαίνουμε. Το 2010 με το μνημόνιο το πρώτο, το ζήσαμε στο πετσί μας. Η ίδια κρίση από τότε συνεχίζεται. Όλες οι κυβερνήσεις βγαίνουν και λένε: α, εγώ σας έβγαλα από το μνημόνιο, θα είμαι στο τσάκ να σας βγάλω από το μνημόνιο, η ανάκαμψη έρχεται, είναι στη γωνία. Αυτά ήταν όλα ψέματα. Mm-hmm. Όταν είσαι βαθιά χρεοκοπημένος και συνεχώς ζεις με δανεικά, τα οποία τα φορτώνεις στα προηγούμενα δανεικά, υπό όρους συρρήγνωσης των εισοδημάτων που ήταν τόσο χαμηλά που πτώχευσες, αυτό το παραμύθι ζούμε από το 2010. Έχουμε κλείσει μία δεκαετία τώρα και δυστυχώς με το πέμπτο μνημόνιο που έρχεται, λόγω της εγκληματικής ολιγορίας της κυβέρνησης στη Σύνοδο Κορυφής και στο Eurogroup, θα έχουμε άλλη μια τέτοια δεκαετία, αν δεν κάνουμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι προδιαγραμμένο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο αποτέλεσμα κάνοντας τα ίδια. Δύο ερωτήσεις στα δύο λεπτά που ακριβώς έχουμε, κύριε Βαρουφάκη. Θα πάω, έχετε απαντήσει, αλλά θέλω να ξαναπαντήσετε, θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τον ΣΥΡΙΖΑ? Για να κάνω τι, να φέρω το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο? Μάλιστα. Όταν έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι αυτός που μας έβαλε την ημέρα την επόμενη του δημοψηφίσματος, που ο ελληνικός λαός ηρωικά είχε πει εκείνο το όχι με το 62%. Ο κύριος Τσίπρας μάζεψε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους μνημονιακούς, το ποτάμι, και βάλαν στα σκαριά την ανατροπή του λαού. Μάλιστα. Ανέτρεψαν το λαό την επόμενη μέρα. Φέραν το τρίτο μνημόνιο. Το καλοκαίρι του 2018 φέραν το τέταρτο μνημόνιο. Εάν δεν αποφασίζουν αυτό που αποφάσισαν, να είχαμε χειρότερες ιστορίες.
Έτσι ουσιαστικά. Σε καμία περίπτωση θα είχαμε απελευθερωθεί ως χώρα. Λοιπόν, θα είχαμε απελευθερωθεί ως χώρα. Τελευταία ερώτηση, 30 δεύτερα, αν γίνεται, πρέπει να κλείσουμε. Επειδή ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, αναφέρθηκε σε εσάς και μάλιστα δεν αναφέρθηκε στο όνομά σας, χρησιμοποίησε ένα χαρακτηρισμό περί Μπαγλαμά. Τι απαντάτε? Ξέρετε, ο πολιτισμός είναι μέσα στον άνθρωπο. Mm-hmm. Είτε τον έχεις, είτε δεν τον έχεις. Με έχετε ακούσει ποτέ να χρησιμοποιώ χαρακτηρισμό για οποιονδήποτε? Όχι, ούτε για τον και κύριο Τσίπρα. Και ακόμα και για ανθρώπους. Ούτε. Έχω κάνει μεγάλη κριτική στον κύριο Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί είχατε κοντράρει. Χαρακτηρισμό ποτέ. Μάλιστα. Δεν έχετε ακούσει ποτέ από εμέναν επιθετικό χαρακτηρισμό υβριστικό για οποιοδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. Δεν θα το κάνω ούτε σήμερα, ούτε όσο ζω. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και βέβαια θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Να ευοδοθούν τα σχέδια. Βεβαίως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εσείς το ίδιο, καλή σας νύχτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επί του πιεστηρίου, εδώ μαζί με τον Μάκη Κουρή. Θα είμαστε μαζί αύριο ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Έρχεται ο Πάνος Παναγιωτόπουλος με την εκπομπή του Western. Από εμένα και τον Μάκη Κουρή. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.